όσους έρχονται για πρώτη φορά, να σας πω ότι έχουμε ένα κατάλογο μέσα όπου μπορείτε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας και το email σας, γιατί όλες μας τις δραστηριότητες τις κοινοποιούμε με email, ηλεκτρονικά δηλαδή, για λόγους οικονομίας, καταλαβαίνετε. Και μπορείτε από εκεί και να σας ειδοποιούμε για ό,τι κάνουμε, αλλά και να έχετε γνώση των διαφόρων δραστηριοτήτων. Οι εκδηλώσεις που γίνονται εδώ συνήθως τις βγάζουμε σε ηλεκτρονικό τρόπο, μέσα από την ιστοσελίδα μας. Και μερικές φορές μάλλον το σκοπούμε και εκδηλώσεις που μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Κολεγίου και του Ινστιτούτου μέσω του Αμερικανικού Κολεγίου της Ελλάδας. Σήμερα έχω τη χαρά, να έχουμε εδώ τον κύριο Στέφανο Μάνο και τον κύριο Αλέκο Παπαδόπουλο, γνωστοί και οι δύο παρελθόντες Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, που έχουν πολλά να μας πούνε, κυρίως αναφερόμενοι σε ζητήματα που άπτονται της εμπειρίας τους και αυτό που λέγονται μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Βέβαια, ο όρος μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα είναι λίγο αντιφατικός όπως εξελίσσονται τα πράγματα, αλλά όλοι πάντα ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα βρούμε κάποια διέξοδο. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, περιμένω κυρίως τους δύο να αναπτύξουν τις δικές τους εμπειρίες και θέσεις. Εγώ τις έχω ενσωματώσει στο βιβλίο το οποίο εξέδωσα, το «Υπερημέτειο του φιλελευθερισμού στην Ελλάδα». Απλώς να σας πω ότι τουλάχιστον μια-δυο φορές είδα από κοντά πόσο δύσκολο πράγμα είναι να κουνήσεις το οτιδήποτε σε αυτή τη χώρα. Θυμάμαι όταν πήγα στο Υπουργείο Εμπορίου και καταπιάστηκα με την κατάργηση των διαφόρων αγορανομικών διατάξεων, ελέγχων της αγοράς και διάφορα τέτοια. Όπως ξέρετε, κάθε φορά που γίνεται υπουργός σε ένα υπουργείο, κάνει μια βόλτα να δει τις υπηρεσίες, τα γραφεία κτλ. Πηγαίνοντας προς το υπόγειο, είδα ένα φούρνο. Φούρνο κανονικό, μάλιστα ήταν και πέτρινο, ήταν και γραφειαμένο. Και λέω, τι είναι αυτό. Α, λέει εδώ, λέει, είναι φούρνο που ψήνουμε ψωμί για να μπορούμε να το τιμολογήσουμε, να το κοστολογήσουμε. Και όταν βγαίνει η αγορανομική διάταξη, βάζουμε μια φρατσόλα ψωμί εδώ πέρα και ξέρουμε ακριβώς τι βάζουμε μέσα και πόσο κοστίζει. Σε μια άλλη δε βόλτα σε ένα άλλο γραφείο είδα δύο κύριοι που λέω τι κάνει. Λέει εμείς λέει κοστολογούμε το σκυρόδεμα. Δηλαδή λέει τι εννοείται. Λέει έχουμε λέει ένα συνεργείο, φτιάχνουμε σκυρόδεμα και ξέρουμε ακριβώς πόσο κάνει. Λέει ότι υλικά το φτιάχνουμε. Λέω ρε παιδιά, αν σας ήξερε εσάς ο Ρικάρντο και ο Μάρξ, θα είχαν κρεμάσει τα πτυχία τους. Και θα είχαν γλιτώσει και μερικές ώρες να τρώνε στο ένα στο Βρετανικό Μουσείο και άλλο κάπου αλλού. Δεν έγραφα ποτέ εμεί. Θα φέρανε εσάς τα καλή στο πρόβλημά τους. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα. Και όμως με τον τρόπο αυτό λειτουργήσε για τόσα χρόνια η χώρα. Όταν μάλιστα θυμάμαι καταργήσαμε την αγορανομική διάταξη για τα προϊόντα, τα αγροτικά προϊόντα. Θυμάμαι ότι είχα καταργήσει απόφαση του Γερμανού Φρουράχου της Αθήνας για την κατοχή. Γιατί αυτή η απόφαση είχε βγει τότε για να καταπολεμηθεί ο μαυραγωρητισμός. Και ίσχυε μέχρι τότε, μέχρι το 1999. Που καταλαβαίνετε τι γίνεται και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις την οποιαδήποτε κίνηση με τρόπο που να σε οδηγήσει στο να βγεις από το αδιέξοδο. Και βλέπουμε γύρω μας καθημερινά το τι γίνεται. Ο ένας κοροϊδεύει τον άλλο. Εμείς κοροϊδεύουμε τους δανειστές, οι δανειστές αμέσως κοροϊδεύουν εμάς γιατί δίθεν κάμπος δεν καταλαβαίνουν ότι τους κοροϊδεύουμε και το πράγμα πηγαίνει και συνεχίζεται. Βέβαια, πού θα πάει, αυτό είναι κάτι τελείως άγνωστο. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε τον κύριο Μάνο και τον κύριο Παπαδόπουλο, οι οποίοι έχοντας περάσει από τα κρίσιμα πόστα που έχουν σχέση με την συνολική διεύρυνση της οικονομίας, αλλά και άλλες εμπειρίες, και ο Παπαδόπουλος και για την υγεία, που νομίζω πολύ πιο τραυματική εμπειρία ακόμα από την οικονομία. Και το εσωτερικό. Πιστεύω ότι μέσα από εκεί θα καταλάβουμε ποιοι είναι αυτοί οι μηχανισμοί που αγκυλώνουν κάθε κίνηση για να μπορέσει κάτι να προχωρήσει προς αυτή τη χώρα. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω άλλο εγώ, προτιμώ να ακούσουμε αυτούς τους δύο. Εγώ στο Ινστιτούτο έχω την ευκαιρία να μιλάω κάθε εβδομάδα, οπότε δεν θέλω να εκμεταλλευτώ τη θέση και τον χώρο. Και θα ήθελα να καλέσω να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μάνο. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα σας. Δεν ξέρω, ελπίζω να μ' ακούτε. Διότι καθώς μεγαλώνω, ας γίνεται η φωνή μου ασθενέστερη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση από τον Ανδρέα να έρθω απόψε εδώ. Δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι θέλει να κάνω, διότι ταυτόχρονα με την πρόσκληση μου έστειλε το βιβλίο. Και έτσι η πρώτη μου υπόθεση ήταν ότι έπρεπε να σχολιάσω το βιβλίο, το οποίο αναφέρεται στις περιπέτειες του φιλελευθερισμού. Την ίδια περίοδο περίπου περιγράφει ο Ανδρέας, δηλαδή από το 1974 μέχρι σήμερα, την έζησα, αρχίζοντας το 1977 όμως, και ο ίδιος, έως ότου μετά τις εκλογές πέρσι τον Ιούνιο, όταν λάβαμε συνολικά 1,6% επίσης ότι δεν άξιζε το κόπο πια να δοκιμάζω ή να προσπαθώ και αποσύρθηκα τότε από την Προεδρία της Δράσης και από την ενεργό πολιτική ζωή. Θεώρησα και θα το πω ευθέως ότι ο ελληνικός λαός, που είναι βέβαια ελεύθερος να αποφασίζει όπως θέλει, έκανε λάθος. Προτίμησε διάφορες, κατά τη γνώμη μου, αστείες υποψηφιότητες και δεν ήθελε κάποιον ο οποίος όλη του την πολιτική ζωή την αφιέρωσε ή στο να λέει τα πράγματα όπως τα βλέπει. Μπορεί να τα βλέπει λάθος, αλλά τουλάχιστον τα περιέγραφε με μια, έτσι θα έλεγα, ομότητα σε σχέση με το, την πραγματικότητα. Και είναι φανερό ότι αυτό δεν άρεσε και δεν άρεσε μόνο και αφορά, θα μπορούσε μόνο εμένα. Τελικώς νομίζω έπλητε και την ίδια τη δράση και τις απόψεις τις οποίες στήριζε η δράση. Συνεπώς, για να αναφρώσω και τη δράση και την διάθεση των περισσοτέρων, αποφάσισα να αποσυρθώ. Τώρα μου πείτε τι ήρθε να κάνω εδώ. Να σου πω την αλήθεια, μάλλον δεν θα αρχόμουν, αλλά ήρθα περισσότερο για χάρη του Ανδρέα. Διότι και αυτός πολλά χρόνια αγωνίστηκε, που να μην συμφωνούσαμε πάντοτε σε διάφορα πράγματα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Τελικώς στα πιο πολλά πράγματα παραλληλιζόμαστε. Λοιπόν, τελικώς κατάλαβα ότι πρέπει να μιλήσω λίγο για μεταρρυθμίσεις. Και φυσικά όλοι μιλούν για μεταρρυθμίσεις, τις οποίες βέβαια οι περισσότεροι δεν βλέπουμε. Μπορεί να συμβαίνουν κάπου, αλλά δεν είναι διακριτές, κατά τη γνώμη μου. Έχει αυτή τη στιγμή γίνονται διάφορες προσπάθειες από διάφορες ομάδες ανθρώπων. Η τελευταία είναι μία η οποία έχει προκαλέσει τεράστια συγκίνηση στα μέσα ενημέρωσης, που φέρει τον τίτλο «Η ομάδα των 58», η οποία προχθές η ενός εκπροσώπου της διευκρίνησε και θα σας το διαβάσω μισό λεπτό, διότι είναι χαρακτηριστικό τι πρέπει να περιμένουμε από μεταρρυθμιστές νέου τύπου, των 58 δηλαδή. Λέει αυτός ότι η σημερινή συγκέντρωση γίνεται κάτω από νέο όνομα, που θα έχει νέο σύμβολο, που θα έχει και νέα πρόσωπα και θα ονομάζεται Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη. Η παράταξη μπορεί να γίνει το κοινό σπίτι όλων μας, όλων όσων λέμε ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε ΣΥΡΙΖΑ. Όλων όσων αντιπαρατίθενται στην πολιτική της δεξιάς, τη συντηρητική κουλτούρα, τον αυταρχισμό και τον νέο φιλελευθερισμό. Όλων όσων αρνούνται τον αριστερό λαϊκισμό, τον ψευδεπίγραφο ριζοσπαστισμό που αναπαράγει το παλιό. Αυτή είναι μια περιγραφή μιας ομάδας ανθρώπων που αυτοχαρακτηρίζονται μεταρρυθμιστές. Και αναρωτιέμαι μέσα σε όλα αυτά τα πολλά ωραία λόγια, πού κρίνεται η μεταρρύθμιση. Γιατί δεν τη διακρίνω εγώ πουθενά. Μας δουλεύουν, μας εξαπατούν, αλλά έχουν και την πλήρη στήριξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης που συμβάλλουν όσο μπορούν και στη δημιουργία μιας νέας αυταπάτησης. Θα δοκιμάσουμε και κάτι καινούριο, σαν αυτό το οποίο δεν είναι τίποτα διαφορετικό παρά το παλαιότερο μεταμφιεσμένο. Θα ήθελα λοιπόν να πω δύο λόγια
διότι μετά βέβαια ο φίλος μου εδώ, ο Αλέκος, σας θα πει πολύ πιο ωραία από μένα. Πώς? Όχι, είπα. Τι καταλαβαίνω εγώ ως μεταρρύθμιση και τι χρειαζόμαστε. Και θα μιλήσω έτσι απλά όσο μπορώ. Εγώ βρίσκονται στον τόπο μας λόγω πελατειακών σχέσεων, λόγω ρουσφετιών, λόγω. Έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς όπου πολλές ομάδες οργανωμένες μπορούν και εκμεταλλεύονται ή πλουτίζουν, γιατί ένα είδος πλουτισμού είναι, σε βάρος των περισσότερων. Δηλαδή έχουμε μια Ελλάδα όπου μερικοί ομάδες διάφορες έχουν καταφέρει και βάζουν στη τσέπη τους λεφτά τα οποία τα παίρνουν από άλλες ομάδες. Και υπάρχει λοιπόν ένας αδικαιολόγητος πλουτισμός, ο λίγων σε βάρος των πολλών. Όταν λοιπόν λέμε μεταρρύθμιση, θα ήθελα εγώ όπου υπάρχουν τέτοια φαινόμενα να εξαλειφθούν, να πάψουν υπάρχουν. Μία και όξο, χωρίς πολλές κουβέντες ή πολλούς διαλόγους. Διότι οι διάλογοι στην Ελλάδα, όπως είναι σήμερα η πραγματικότητα, γίνονται αποκλειστικά για να μην παίρνονται αποφάσεις ή για να μπουρδουκλώνονται αποφάσεις. Λοιπόν, υπάρχει απίστευτος πλουτισμός ορισμένων ομάδων σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Και εγώ το θεωρώ αυτό απαράδεκτο. Τώρα αυτό, έτσι όπως σας το είπα και σε λίγο θα πω 2-3 λόγια παραπάνω, από αυτούς τους κυρίους 58 μπορεί να θεωρηθεί νεοφιλελευθερισμός. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι το βλέπω έτσι. Στην εισαγωγή του βιβλίου του Ανδριανόπουλου ο Μανδραβέλης γράφει ότι είμαι ένας πρακτικός φιλελεύθερος, έτσι γράφει. Και πράγματι, εγώ αυτό το οποίο είμαι οπαδός της ελευθερίας, αλλά θέλω τα πράγματα να είναι απλά, όπως σας είπα. Δεν θέλω οι δικηγόροι, για παράδειγμα, βλέπω εδώ διακεκριμένους δικηγόρο απέναντί μου, να ζουν σε βάρος μας. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Είναι για μένα κοινή λογική αυτή. Δηλαδή, κάθε πράξη που κάνω, αγοράζω κάτι, κάνω ένα συμβόλαιο, κόψε και κάτι υπέρ των δικηγόρων. Για ποιο λόγο. Δεν θέλω να υπάρχει. Αυτή η κατηγοριοποίηση που λέμε περί μεταρρυθμίσεων είναι αυτό που είχε ασχοληθεί παλαιότερα ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος, είναι η περιβόητη φόρη υπέρ τρίτων. Από μόνο του αυτή η λέξη ότι είναι ένας φόρος όχι υπέρ του λαού αλλά υπέρ τρίτων, αυτό είναι ένα μέρος ενός ευρύτερου σκανδάλου. Διαφημίζεται η Coca-Cola, παίρνει και με 21% το ταμείο των δημοσιογράφων. Γιατί? Τι είναι αυτή η κύρια? Όταν όμως τα λέω, όλες αυτές οι οργανωμένες ομάδες γίνονται έξαλλοι εναντίον. Φανερό είναι. Και σας έδωσα δύο, είπα για τους δημοσιογράφους ή για τους δικηγόρους. Αλλά σας βεβαιώνω αυτό πιάνει και πολλούς που είμαι βέβαιος αυτή τη στιγμή είναι σε αυτή την αίθουσα. Δηλαδή πολλοί από εσάς, ανάλογα με πού είστε, δεν ξέρω πού είστε ο καθένας σας, θα έχετε βάλει το χέρι σας στο σύστημα. Μηχανικοί βγάζουν μια άδεια, δώσε και σε αυτούς κάτι. Στη ΔΕΗ, δώσε και σε αυτούς κάτι. Στους τελωνιακούς, δώσε και σε αυτούς κάτι. Αυτό λοιπόν είναι ένα σύστημα το οποίο κατά τη γνώμη μου, όταν λέω μεταρρύθμιση, θέλω να καταργηθεί τελείως. Τελείως! Δεν ξέρω εσείς τι θέλετε να το βαφτίσετε τώρα, αν αυτό είναι φιλελεύθερο ή νέο φιλελεύθερο. Εγώ βρίσκω ότι είναι μια αδικία αυτή, εξαιρετικά διαδεδομένη, που αφορά όλους τους Έλληνες. Δυστυχώς οι πολλοί Έλληνες που ζουν ενημερωνόμενοι μόνο από τα μέσα ενημέρωσης, ποτέ δεν θα μάθουν αυτόν τον συλλογισμό. Ποτέ δεν θα το μάθουν. Διότι τα μέσα ενημέρωσης που φέρνουν πολύ μεγάλη ευθύνη, πολύ τεράστια ευθύνη για τη σημερινή κατάντια στην Ελλάδα,
φροντίζουν αυτά τα πράγματα να τα συγκαλύπτουν. Δεν υπάρχουν, δεν τα λένε, δεν τα συζητούν. Είδα πίσω μου πρωινά ο κύριος εκεί, ο κύριος Παπαγιαννίδης, ο οποίος προημερών έγραψε, σχολιάζοντας, άλλη μία ομάδα, νομίζω αφορούσε τους ενστόλους, για τους οποίους φρόντισε η δικαιοσύνη. Αλλά, όπως έγραφε ο τίτλος, οι ασθενέστεροι, δηλαδή οι πολλοί, ας περιμένουν. Γιατί έτσι λειτουργεί το σύστημα. Όλο αυτό που σας περιγράφω τώρα, που είναι μία βασική μεταρρύθμιση, να καταργηθούν οι υπερτρίτων επιβαρύνσεις, όλες είναι εξαιρετικές. Είναι κάτι για το οποίο είναι 58, σας το λέω 58, γιατί είμαι βέβαιος που πολλοί από εσάς συγκινήσετε με αυτή την προοδευτική τοποθέτηση των 58, δεν θα τα ακούσετε ποτέ, γιατί είναι μέρος αυτού του συστήματος. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι, για παράδειγμα, καθηγητές στο Πανεπιστήμιο. Οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο έχουν καταφέρει για τον εαυτό τους πρώτον να μην αξιολογούνται ποτέ. Κάθε ντενεκές που κατάφερε να χωθεί μέσα θα μείνει στο Πανεπιστήμιο για να προαχθεί και να φτάσει να γίνει καθηγητής. Εφρόντισαν ότι αν ποτέ τους χρησιμοποιήσει κάποιος κάπου, να το κάνει διοικητή, υπουργό, βουλευτή, τη θέση την κρατάει. Δεν φεύγει η θέση, την έχει εκεί. Όλα αυτά είναι σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Δεν είναι ούτε φιλελεύθερα, είναι ιονισοσιαλιστικά. Είναι χονδροειδείς αδικίες που έγιναν για τους λίγους σε βάρος των πολλών. Όπου και να κοιτάξει είναι το ίδιο. Ειδικές διατάξεις υπέρ των φαρμακοποιών, υπέρ των συμβολιογράφων. Δεν υπάρχει μικρή ομάδα που να μην έχει εξασφαλίσει για πάρτι της κάτι σε βάρος του συνόλου. Λοιπόν, αυτό θα ήταν μια τεράστια από μόνη της μεταρρύθμιση. Το ίδιο ισχύει σήμερα και για όλους εκείνους που έχουν χωθεί με διάφορους τρόπους και πληρώνονται από τα ταμεία του δημοσίου, δηλαδή από εσάς. Εδώ συζητούμε κάθε φορά και μας κοροϊδεύουν βέβαια, θα φύγουν, θα λιγοστέψουν. Δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος με απλή κοινή λογική που δεν συνειδητοποιεί ότι σε αυτό το δημόσιο που έχουμε στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ περισσότεροι από όσους χρειαζόμαστε. Υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα. Δεν μιλώ για ένα-δύο περιπτώσεις, το περιβόητο που κάθε τόσο γράφουν οι εφημερίδες για τον οργανισμό της Κοπαΐδους και άλλες τέτοιες σαχλαμάδες. Εδώ υπάρχουν, μιλούμε για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που σιτίζονται σε βάρος σας, διότι εξυπηρέτησαν κάποτε τις ψήφους ή τις επιθυμίες των ψήφων ορισμένων πολιτικών. Και αυτά πρέπει να αλλάξουν. Και τώρα θα κλείσω με ένα σχήμα το οποίο δεν ξέρω πόσο χρήσιμο θα είναι για να το κατανοήσετε. Έχουμε τώρα μία οικονομία στάσιμη σε συρρήκνωση. Έχουμε δηλαδή το σύνολο της οικονομίας, είναι, φανταστείτε το, μία πολύ μεγάλη πίτα η οποία κάθε χρόνο μικραίνει κάπως. Δεν μεγαλώνει, μικραίνει. Λένε ότι τα τελευταία 5 χρόνια έχασε το 25%. Φαντάζομαι ότι κατανοείτε ότι από μια πίτα, όχι μόνο που δεν μεγαλώνει, αλλά που μικραίνει, κάθε κομμάτι υπέρ των φαρμακοποιών, αν μεγαλώσει το κομμάτι, μείνει το ίδιο. Θα μικρύνει το κομμάτι των υπολείπων. Κάθε τι που σήμερα δίνεται υπέρ μιας τάξης είναι σε βάρος μιας άλλης. Χαρακτηριστικό αυτές τις μέρες είναι ότι βγήκε το Συμβούλιο της Επικρατείας και είπε δώστε τους 500 εκατομμύρια. Και βέβαια βγαίνει τώρα αναγκαστικά το Υπουργείο Οικονομικών και λέει κάπου πρέπει να τα βρούμε. Από εσάς θα τα βρούμε. Αποφάσισαν δηλαδή αυτοί οι δικαστές να δώσουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι στους ενστόλους. Η ΡΕΑ λοιπόν θα περιοριστεί το κομμάτι των υπολείπων. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία καλό είναι να τη θυμάστε. Διότι
για να αναπτυχθούμε. Για, λένε όλοι, θέλουμε ανάπτυξη. Για να γίνει ανάπτυξη, πρέπει ένα μέρος από τα λεφτά αυτής της πίτας να πάνε σε επενδύσεις. Και το ερώτημα είναι τι είναι στο κομμάτι θα μικρύνει για να μεγαλώσει το κομμάτι των επενδύσεων. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση στην απέραντη σοφία της, προκειμένου να τα ισορροπήσει τα πράγματα, κόβει συνέχεια το κομμάτι της επένδυσης. Λοιπόν, δεν θα έχουμε ανάπτυξη έτσι όπως πάμε, δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση, θα γίνει χειρότερη. Η μεταρρύθμιση εν προκειμένου τι είναι? Πρώτον, αυτό που σας είπα, ο αδικαιολόγητος πλουτισμός μικρών ομάδων σε βάρος των πολλών. Και δεύτερο, ένα κράτος το οποίο δεν λειτουργεί, το οποίο πρέπει να μικρύνει και να γίνει όχι απλώς μικρότερο, αλλά πολύ καλύτερο. Κανείς δεν σας λέει κάτι τέτοιο σήμερα. Πηγαίνετε όλοι και λέτε στις δημοσκοπήσεις θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ ή και Χρυσή Αυγή μερικοί. Δεν πρόκειται ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, ούτε ο τρίτος να λύσει το πρόβλημά σας. Διότι πρώτον κανείς δεν μιλάει για μεταρρυθμίσεις, πραγματικές μεταρρυθμίσεις, όχι στα ωραία λόγια, και κανείς δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα του κράτους. Διότι έχει γίνει ο κρατισμός θρησκεία στην Ελλάδα. Θρησκεία, την οποία δυστυχώς οι περισσότεροι Έλληνες, παρά το γεγονός ότι δεν κάθονται να το σκεφτούν, μπορεί να έχουν άλλη άποψη, έχουν όλοι παρασυρθεί. Υπάρχει λοιπόν μια θρησκευτική προσήλωση σε αυτό το τεράστιο κράτος. Κάνουμε λάθος και αν δεν το διορθώσουμε θα το πληρώσουμε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω, δεν διακριτικό ψήφο από κανέναν σας, απλώς αν θέλετε ακούστε με. Δεν θέλω τίποτα από εσάς, βαρέθηκα. Λοιπόν, τώρα η σειρά. Στέφανος ο Μάνος, όπως πάντα είπε αισιόδοξος. Αλλά δεν είχα αμφιβολία ότι θα έλεγε κάτι σχετικό με αυτά τα οποία είπε. Και νομίζω ότι, ξέρετε, όταν βγαίνεις από το άγχος της διεκδίκησης της ψήφου, μπορείς και να μιλάς πολύ πιο ελεύθερα και πολύ πιο ανοιχτά και να λες και την πραγματικότητα. Κυρίως γιατί σε ενδιαφέρει να χαϊδεύεις αυτιά. Δεν έχω αμφιβολία ότι ο Αλέκος Παπαδόπουλος θα είναι εξίσου ακριβής και θα βάλει το χέρι από τον τύπο τον ήλιο. Εξίσου αισιόδοξος. Αυτό περιμένω να πει στο τέλος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εγώ τον ευχαριστώ τον Ανδρέα γιατί έτσι με κάλεσε και ήρθα με χαρά. Απορρίπτω προσκλήσεις. Απορρίπτω προσκλήσεις και ο λόγος είναι ότι και εγώ αποχώρησα με δική μου απόφαση το 2009. Δεν είχα συμπληρώσει τα 60 ακόμα και ήταν μια απόφαση έτσι, βαθιά πολιτική και για πρώτη φορά, ας πούμε, διαφωνούσα εδώ και αρκετά χρόνια με ό,τι συνέβαινε στη χώρα μας. Απλώς επιφυλάσσω να ασκώ το δικαίωμά μου ως πολίτης πλέον και όποτε θέλω εγώ, πάντως σπάνια, και χωρίς να κάνω ούτε τον Νίκο να το μετανοείται, ούτε τον προσβάτωνε τον Ω, να βγαίνω που και που να λέω τις απόψεις μου, μη περιφερόμενος στα κανάλια και στα ραδιόφωνα και τελεπορώντας. Αλλά σε εκδηλώσεις σαν αυτές, μπορώ να λέω τις απόψεις μου. Τι θέλω να πω σήμερα? Ο Ανδρέας είπε ότι πρέπει να δούμε εμπειρίες λέμετα κρίσεων. Κοιτάξτε, εάν περιοριστώ σε αυτό, μπορώ να σας πω πολλές εμπειρίες, έτσι. Αλλά νομίζω ότι για να γίνει μια αλλαγή στη σκέψη και μήπως τυχόν αρχίζουν να οριμάζουν κάποια πράγματα στη χώρα, κυρίως μέσα στα πλαίσια της, μέσα στο πλαίσιο της κρίσης και ό,τι θα απογίνει αργότερα για τη χώρα και κυρίως για τις νέες γενιές, οι οποίες ήταν πολύ διαφορετικές από εμάς, και οι γενιές οι οποίες είναι από 20 μέχρι 35-40 έχουν το εξής χαρακτηριστικό,
δεν το είχαν οι γενιές οι δικοί μας. Είναι πολύ μορφωμένα παιδιά, ένα μεγάλο ποσοστό η ελίτ. Και η Ελλάδα έχει ένα πολύ σημαντικό προνόμιο ανθρώπινων πόρων για να μπορέσουν να οικοδομήσουν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Ταυτόχρονα όμως, αυτό αναφέρεται στην ελίτ του πληθυσμού των γενναίων αυτών, είναι παιδιά που με δική μας ευθύνη την εποχή της ρυπαρής κατανάλωσης και της κρεπάλης οικοδομήθηκαν ψυχικά, ψυχολογικά, όχι στη βάση μιας αντίληψης ότι πρέπει να παλέψουν τη ζωή μέσα από συμμετοχή στην παραγωγή, αλλά μέσα από την κατανάλωση και έχουν μια ψυχολογία σαφώς καταναλωτική. Γι' αυτό αυτά τα παιδιά αυτή την περίοδο δεν έχουν ούτε δεξιότητες, ούτε ικανότητες, ούτε και των οματιών τους να πάρουν όπως οι δραπέτες της φτώχειας στις δεκαετίες του 50 και του 60 να πάνε στο εξωτερικό. Μόνο τα μορφωμένα παιδιά τα πάνε. Εδώ υπάρχει ένας ιδιώτικος εγκλωβισμός και είναι διπλά εγκλωβισμένη μέσα στα πλαίσια της αδυναμίας της χώρας να μπορέσει ολόκληρες γενναίες να τις χειριστεί και δεύτερον, και οι ίδιοι, έστω και αν κάποια στιγμή θελήσουν να αυτενεργήσουν, δεν έχουν ζαερέ, δεν έχουν τουφέκια, δεν έχουν όπλα για να μπορέσουν να παλέψουν και μέσα στην κρίση και σε μια βαθιά αποξεραμένη κοινωνία να μπορέσουν να οικοδομήσουν τη ζωή τους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο οποίο δεν έχει γίνει η ανάλυση του χειρισμού. Διότι εγώ νομίζω ότι ανάμεσα στις πολλές διαιρέσεις που υπάρχουν στη χώρα υπάρχουν και μία βασική. Είναι αυτή οι οποίοι με ελάχιστες εξαιρέσεις νέων ανθρώπων που είναι εμείς όλοι που είμαστε εδώ μέσα, με ελάχιστες εξαιρέσεις νέων ανθρώπων, αυτοί που είναι πάνω από 50, οι οποίοι ζουν κατά τη φορά των αναμνήσεών τους και έχουν άλλη συμπεριφορά απέναντι στην κρίση και στην προοπτική, και είναι και άλλοι όμως οι οποίοι ζουν και αισθάνονται κατά τη φορά του μέλλοντός τους. Και εκεί πια ο χειρισμός και από πού είναι πάρα πολύ δύσκολος, διότι εδώ πέρα περιπλέκονται κοινωνικοπολιτικά θέματα τεραστίων διαστάσεων σε μία χώρα όπου είμαστε από τις πλέον, προσέξτε, γυρασμένες χώρες της Ευρώπης. Νομίζω μέσα στο όρος είναι στο 43,5 κιλό, αλλά οι χώρες είναι 20 κιλό, δηλαδή την πρώτη μεγή. Πάμε τώρα στο θέμα του μεταρρυθμίσματος. Κοιτάξτε, εγώ πάντοτε, συγγνώμη για το εγώ, έγραφα και έλεγα ότι δεν μπορείς να μπεις σε μία ανάλυση, ξέρω εγώ, ενός θέματος, εάν δεν πρώτα συνειδητοποιήσει, δεν ξέρεις το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείσαι. Πιστεύω λοιπόν ότι η χώρα μας ουδέποτε ολοκληρώθηκε κοινωνικά, γιατί δεν ολοκληρώθηκε ποτέ πολιτισμικά. Κυρίως δε μετά την μεταπολίτευση, οι τεράστιες μετακινήσεις πληθυσμών που γίνανε στη χώρα την περίοδο μεταφυλιακή του 50 με την υπερσυσσόρευση πληθυσμών φτωχών τραπετών που είπα τις στόχες από την Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα κλπ. Όπου γίνανε τότε τα κέντρα, τα βιομηχανικά, γιατί υπήρχε κάποια βιομηχανία στην Ελλάδα κλπ. Και υπερπληθυσμός τεράστιος. Αυτοί οι άνθρωποι, η επαρχία ερήμωσε. Εγώ την είχα ζήσει στη δεκαετία του 50 μέχρι το 66 που ήρθα στην Αθήνα στο Πανεπιστήμιο, γιατί ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος και πηγαίναμε από χωριό σε χωριό στην Ήπειρο, στα αρμανικά σύνορα. Και ήταν μια εμπειρία πολύ χρήσιμη για μένα, αλλά ταυτόχρονα τραυματική, πως ολόκληρες περιοχές αλλά και τοπικές οικονομικές δραστηριότητες είχαν εντελώς εξαφανιστεί, είχαν χαθεί, και ο πόνος έπαιρνε το δωμάτιό του ή στην Αθήνα ή στην Αυστραλία ή στη Γερμανία πήγαινε. Και ένα σύστημα ολόκληρο κατέρευε κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι όμως που ήταν εδώ είχαν μια οικονομική ανέλυξη. Και από άνθρωποι οι οποίοι η κουλτούρα τους ήταν μια γνήσια βαλκανική κουλτούρα με επιρροές ακόμα στην επαρχία σας δεν ξέρω πόσοι ζήσανε την περίοδο εκείνη μιας κουλτούρας ήταν περισσότερο δεκτική ας πούμε έτσι και μίξεων από το εξωτερικό και όλα αυτά τα πράγματα ερχόμενοι εδώ πέρα στην Αθήνα αυτοί σιγά σιγά είχαν μια οικονομική ανέξη η οποία όμως δεν ακολουθήθηκε και από αντίστοιχη πολιτισμική ανέλυξη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι από την αθωότητα και την αγνότητα, στην οποία είχαν ως συνείδηση που ανήκουν, τότε είχαν τη συνείδηση ότι ήταν αγρότες, κτηνοτρόφοι της επαρχίας, αρχίζουν σιγά σιγά να γίνονται μικροαστοί, με ό,τι σημαίνει αυτό, και ταυτόχρονα να υιοθετούν ό,τι χειρότερα προϊόντα υποκουλτούρας τα οποία μπορούσαν να τα είχαν
να συμμετέχουν και να τα χρηματοδοτούν. Και να σας θυμίσω το γεγονός ότι στη δεκαετία του 70, του 80, όλη η χώρα παλόταν πλέον από τα σκυλάδικα σε όλη την Ελλάδα και τα οποία, προσέξτε, δεν πηγαίνανε όλος ο μικροαστικός όχλος και χυλός, ο οποίος είχε εμφανιστεί στην Ελλάδα και ζητούσε και πολιτική έκφραση και τη βρήκε σε όλα τα κόμματα. Σε όλα τα κόμματα. Λοιπόν, από την αριστερίστικη λαϊκίστικη αριστερά μέχρι και την Κάπασο κλπ. Και τη λαϊκίστικη Νέα Δημοκρατία, όπου υπάρχει ιστορικό, ιστορική ανάγκη βέβαια, γιατί ένα κόμμα στην Ελλάδα συντηρητικό ήταν τόσο ήταν και είναι βαθιά λαϊκίστικο, ακόμα και σήμερα αποκολλήστικο. Λοιπόν, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε και μια άλλη παρατήρηση για να πω λίγο στο θέμα, για να δούμε και το πλαίσιο. Ότι ακριβώς στην Ελλάδα, στη μεταπολεμική Ελλάδα, αυτό που πήγε να γίνει να δημιουργηθεί μια εθνική αστική τάξη στο Μεσοπόλεμο και κυρίως με τον εφορμό των ευρωπαϊκών αντιλήψεων αλλά και των συνειδήσεων αστικών συμπεριφορών από την Ανατολή, από τη Σμύρνη, αυτό είναι το παράδοξο. Δεν ήρθε από τη Δύση στην Ελλάδα, πήγε να συγκροτηθεί με τους Σμυρναίους. Αυτό είχα αρχίσει τον πόλεμο. Και το πνεύμα που κυριάρχησε ιδίως με τα πολεμικά ήταν αυτό που λέμε το βαθιά ποπουλίστικο, λαϊκίστικο, το οποίο όλο το πολιτικό σύστημα πόρεσε και το χρησιμοποίησε. Δεν υπάρχουν σήμερα τάξεις, δεν υπάρχει φίληση, δεν υπήρξε ποτέ η φίληση τάξη στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε ποτέ μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Γιατί το κριτήριο συνείδησης και υπαγωγής αυτής της τάξης δεν είναι εισοδηματικό. Είναι κριτήριο κουλτούρας, αν ανήκεις σε αυτή την τάξη ή δεν ανήκεις. Το εισοδηματικό κριτήριο κάνει, έχουμε ανώτερες εισοδηματικές τάξεις, μεσές και χαμηλότερες. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ιεραρχία στην κοινωνία, διότι με κριτήριο το καθοδηγούν τη χώρα πνεύμα που είναι ο λαϊκισμός και ο ποπουλισμός, όπως το λένε αλλού. Βλέπουμε ότι και στην ανώτερη τάξη υπάρχουν και υπήρχαν λούμπερ με λεφτά, σε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, που και αυτοί οι μικροαστοί ήταν με περισσότερα λεφτά. Και είχαν την ίδια πολιτισμική συμπεριφορά, στο ίδιο σκελάδι, δίπλα-δίπλα και με το χαμηλότερο κάτω. Σε ένα τέτοιο κλίμα και πνεύμα προέρχεται και η χώρα με όλη αυτή την αντίφαση. Δεν μπορώ και δεν θέλω να σας κουράσω με περισσότερες αναλύσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αυτό συνεχίζει να μου είχε σήμερα. Και περίμενε κανένας, και εγώ εκεί δεν έχω απάντηση, ότι μέσα στη βαθιά κρίση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, και κρίση σημαίνει είναι ότι υπάρχουν ερωτήματα και δεν υπάρχουν απαντήσεις. Και υπάρχουν. Αυτό είναι βασικό το προσδιορισμό της κρίσης. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχουν προβλήματα και δεν υπάρχουν λύσεις. Αυτός είναι ο ορισμός της κρίσης. Η κάποια μορφή στην ευχή ορθολογισμού θα έμπαινε στη χώρα μέσα. Θα έμπαινε στη συλλογική σκέψη. Θα ήταν ένα αποτέλεσμα συζητήσεων να δούμε μέσα στα πλαίσια μια στοιχειώδους αυτογνωσίας πού είναι η χώρα αυτή την ώρα, τι δυνατότητες έχει, ποια είναι τα κεφάλαια της, τα ανθρώπινα κλπ. Σας είπα, έχει ανθρώπινους πόρους, έχει η Ελλάδα. Έχει και υποδομές που πτήσουν τα προηγούμενα χρόνια, δεν ισοπεδώνω εγώ όλη την περίοδο. Ποια είναι η κατάστασή της και ποιες είναι οι δυνατότητές της να πορευτεί στο μέλλον. Τέτοιες κουβέντες δεν γίνονται. Ο ορθολογισμός που υπήρχε στην Ελλάδα, δεν ήταν αναπτυγμένος γιατί κυριαρχούσε, όπως σας είπα, ο πολιτισμός, φαίνεται ότι αυτή την περίοδο έχει εξαφανιστεί, υπάρχουν ερμηνείες, διότι και εκείνα τα κόμματα τα οποία προσπαθούν σήμερα που είναι στην εξουσία να λειτουργήσουν και αυτά είναι βαθύτατα λαϊκίστικα κόμματα. Απλώς πρέπει να κυβερνήσουν. Αυτό διαφορετικά θα υπάρχουν σε λίγο καιρό. Και λέει κανείς, άλλο είναι να υποδίεσαι ότι έχεις ορθολογισμό και αντίληψη των πραγμάτων και άλλο αυτό να είναι ένα βαθύ αποτέλεσμα συνειδητοποίησης της κατάστασης της χώρας και να θέλεις να βοηθήσεις στη διαμόρφωση χρήσιμων εκείνων αποφάσεων που θα τη βγάλουν έξω από την κρίση. Τέλο πάντων δεν υπάρχει. Οι μεταρρυθμίσεις σε αυτή την περίπτωση είναι εργαλείο. Εμένα τι μου καθόρισε έτσι τη σκέψη και το πνεύμα ήταν τυχαίο γεγονός. Όταν πήγα και μάσα σε μικρή ηλικία, γιατί με πήρε πολύ μικρό πατέρα, δεν έκανα αυτό το λάθος,
και δεν ήταν κυρίως ένας θεωρητής φίλος που το έκανε. Μείνε 15 και μισό, όσο ήμουν 16, δεν ήμουν καν. Μπήκα στο πανεπιστήμιο μέσα. Τότε ήταν το ακαδημαϊκό απολυτήριο του Παπανούτσου. Και μας βάλανε μία έκθεση. Μία έκθεση. Που έλεγε από ένα θεωρητή, πας ο βίος του ανθρώπου. Ευρυθμίαστε και ευαρμοστίαστε. Είπαν οι άνθρωποι πάρα πολύ καλά, γιατί τα βλέπει όλα. Ότι η όλη η ζωή του ανθρώπου και των κοινωνιών έχει ανάγκη από καλό ρυθμό και από ανάγκη προσαρμογής, συνεχούς προσαρμογής των πραγμάτων. Δεν μπορεί να υπάρχει στατικότητα στα πράγματα. Κατά σύμπτωση, εκείνες τις μέρες έτσι, είχα διαβάσει από στην εφημερίδα, στο βήμα, έγραφε τότε ο μεγάλος παλαιολόγος, ο Παύλος. Και είχε κάτι αντίστοιχο. Έτσι είχε μια σκέψη για την ανάγκη, όρκα και τα τέτοια. Και θυμάμαι, τελείωνε με μια κρίση του τέλματος που δεν υπάρχουν άνθρωποι να ανανεώσουν με προτάσεις, με όλα. Και έλεγε στο τέλος, κακά, κακών καιρών σημεία. Αυτό με βοήθησε και έγραψα την έκθεση και λοιπά και με έλεγε καλό βαθμό. Αλλά αυτό όμως έγινε τυχαία, μου καθοδηγούσε το μυαλό μου όλα τα επόμενα χρόνια. Αυτή ο ρυθμός και η ευαρμοστία, δηλαδή η προσαρμογή. Δηλαδή η ανάγκη της συνεχούς μεταρρύθμισης μιας κοινωνίας, αν θέλει να αντέξει και να προσαρμοστεί. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι κοινωνίες σαν την ελληνική, βαθιά αποπολίστικες, δεν μπορούν να δεχθούν μεταρρυθμίσεις, αλλά με πολύ οργανικό χαρακτήρα, και όσες μεταρρυθμίσεις γίνανε, έγινε με πολύ μηχανιστικό χαρακτήρα ή με πίσω από το κεφάλι πονηρία. Ιστορικά με πονηρία, καταρχάς με μηχανιστικό χαρακτήρα γίνανε όλες εκείνες οι μεταρρυθμίσεις, τις οποίες επέβαλε μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Καρέλο Τσικούπης, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, σε ένα σημαντικό βαθμό ο Καραμαλής. Με πονηρία έγινε, μόνο με πονηρία έγιναν κάπως αποδεκτές, ό,τι γίνανε, κάπως αποδεκτές, στην περίοδο την οποία εγώ την έζησα πια, όχι ως Υπουργός Οικονομικών, εγώ Υπουργός Οικονομικών από το 1993 μέχρι το 1996 που διαχειριστήκαμε την κρίση, θα σας πω για αυτήν την περίοδο, ήταν την περίοδο του Σιμίτη, όπου επελέγει ο Σιμίτης από την, ως Πρωθυπουργός, προσέξτε, από ένα κόμμα που η συντριπτική πλειοψηφία είχε αντιλήψεις, έτσι υποπολίστηκες και όλο αυτό το πράγμα, στη λογική ότι θα μας βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μας έβαλε, και ότι αυτός θα μπορούσε μόνο να μας βάλει, άρα για μας αυτό σημαίνει και περισσότερα χρήματα από αυτά που παίρνουμε τώρα εδώ πέρα, έτσι. Και βεβαίως αυτό έφτιαξε ένα πλαίσιο, έχω προσωπικές ομολογίες δηλαδή, και βέβαια μετά το 2000, όλο αυτό το πράγμα αφού μπήκαμε, δεν μπόρεσε να γίνει καμία μεταρρύθμιση, όπως και αυτή η περίφημη και για μένα τελείς, και το λέω φίλου του Τάσου, έκανα σημαντική σας σκέψη του Τάσου για το ασφαλιστικό σύστημα, μεταρρύθμιση ασφαλιστικό που κατέρευσε σε χρόνο μηδέν, όπως επίσης μεγάλη προσπάθεια που είχα κάνει εγώ τότε μεταρρύθμιση, ριζική αντιμετώπιση των πάντων, η οποία τώρα υιοθετήθηκε λέξη-λέξη και από την Τρόικα προκειμένου να επιβληθεί. Εντάξει, προχώρησα πολλά πράγματα στην υγεία και όλα αυτά. Αλλά προσέξτε, σταμάτησε η συζήτηση που υπήρχε μέχρι τότε, μετά το 2000, για μεταρρύθμιση στην Ελλάδα. Και εκείνος ο κεκριμένος επί 4 χρόνια λαϊκισμός ήρθε ως στρατιλάτης, στρατηγός, και κατέκλυσε όλη τη δεκαετία του 2000, μέχρι που καταρρεύσαμε το 2009, και βεβαίως συνεχίζεται και ακόμα σήμερα, γιατί τώρα έχει μεγαλύτερο και πρόσφορο έδαφος και δεν άφησε τίποτε στη χώρα όρθιο αυτό. Επειδή τώρα πήγε και γίνεται ως μεγάλη εθνική ιδέα, και κάποια στιγμή έτσι δεν θέλω τώρα να μπαίνω μέσα στο δημόσιο διάλογο, είπαμε να τέτοιο, είναι το θέμα, λέει, του πρωτογενούς πλεονάσματος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, πρωτογενές πλεονάσματος είχαμε καθόλου τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Εγώ είμαι μέσω κρίσης, που εκτέλεσα προϋπολογισμό σε ακρίβεια δραχμής, είχα πρωτογενές πλεόνασμα 4,2. Εδώ έχουν 0,τάδε, ας πούμε, και ήταν και μεγάλη επιτυχία. Και υπήρχε και το όλο μέχρι το 2001 ήταν. Βέβαια, μετά το 2001, που πια τα πράγματα ξεχύρωσαν στην Ελλάδα, όχι μόνο δεν είχαμε πρωτογενή. Αλλά τι σημαίνει όμως
να λες ότι έχεις πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό δημοσιονομικά είναι πολύ υποδέστερο δημοσιονομικό μέγεθος από αυτό που λέμε το έλλειμμα, το ένα, το άλλο κλπ. Διότι από τη στιγμή που κάνεις ένα πρωτογενές αποτέλεσμα, έχεις θετικό, το λένε πλεόνασμα, αυτό σημαίνει ότι αν έχεις, ας πούμε, 8,5 δισεκατομμύρια τόκους να πληρώσεις και έχεις 500 εκατομμύρια πλεόνασμα, θα πληρώσεις, πώς το λένε, 800 εκατομμύρια, 8 δισεκατομμύρια τόκους πλέον. Που σημαίνει ότι αυτό είναι θετικό, γιατί πληρώνεις λιγότερα, διότι ανακόπτεις σε μικρό βαθμό τη δυναμική του χρέους. Αν εσύ το πλεόνασμα πας και το μοιράσεις, έγινε δαπάνη, δεν υπάρχει. Τι υπάρχει, θα το πληρώσεις από τόκους. Το λέω αυτό επειδή σήμερα, όπως έλεγε ο Άγγελος ο Τερζάκης από το 1955, είχε προβλέψει ότι δυστυχώς η πολιτική, μετά από λίγα χρόνια, πολύ προφητικός άνθρωπος, θα γίνει τεχνική. Και όταν γίνεται τεχνική, αδειάζουν οι αρτηρίες, λέει, του κόσμου, και τότε τα αποτελέσματα θα είναι πάρα πολύ κακά. Εδώ λοιπόν ο λαϊκισμός και ο πολιτισμός έφερε και έναν εστίρον επικοινωνισμό, ο οποίος καλλιεργήθηκε και καλλιεργείται καθημερινά από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία πρέπει βεβαίως να τροφοδοτηθούν και αυτά και να τροφοδοτήσουν με πολύ ποπουλισμό για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν, για να μπορέσουν να πετύχουν, έχουν κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτο, πρέπει να είναι πολύ καλά σχεδιασμένες. Δεύτερον, να έχουν εξασφαλιστεί κοινωνικές συμμαχίες. Και τρίτον, να έχουν καθοριστεί, να είναι ως πρόγραμμα, όχι ως νόμος. Λένε, κάναμε ένα μεταρρυθμιστικό νόμο. Ο νόμος είναι μέρος της μεταρρύθμισης, είναι για να υπάρχει στο φύλλο της μερίδας κυβερνήσεως. Από εκεί και πέρα πρέπει να συγκροτήσεις ένα πρόγραμμα εφαρμογής και συνεχούς παρακολούθησης και διόρθωσης και προσαρμογής αυτού του μεταρρυθμιστικού έργου το οποίο έχεις μπροστά σου να κάνεις. Εδώ λοιπόν θα κάνουμε, λέει, μεταρρύθμιση φορολογική. Μα είχα τόσο διαφωνήσει, δεν θέλω να πω ποια περίοδο, ας πούμε, που έφερε και μου μια σχέση. Φορολογική. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το να αλλάζεις τους φορολογικούς συντελεστές δεν είναι φορολογική μεταρρύθμιση. Φορολογική μεταρρύθμιση είναι να αλλάξεις όλο το σύστημα αντίληψης της φορολογίας στην Ελλάδα, στη διανομή της, στα προνόμια, σε αυτά που ανέφερε και τα οποία τα είχα συγκεντρώσει εγώ για πρώτη φορά, τους φόρους υπερτρίτων, τους κατέθεσα ως τόμο με την βάση νόμου που έφερα προϋπολογισμού στη Βουλή. Κάνουμε παρένθεση τώρα, να συζητιώνται στον προϋπολογισμό. Προκαλούσα ως Υπουργός Οικονομικών, ρε, σας έφερα, λέω, και αυτό το πράγμα. Δεν θα το συζητήσω με αυτό το πράγμα, δεν θα πει κανένας τίποτα. Πού να μιλήσει κανένας τίποτα εκεί μέσα, διότι εκεί ήταν ακριβώς, στρεφόταν εναντίον εκείνων οι οποίοι μέσα στο κοινοβούλιο, που ήταν από τη φάρα τη δική μου ως δικηγόρος, ήταν από γιατρούς, τα όλοι μέσα στην Ελλάδα, καμία συζήτηση. Ξέρετε, αυτό δεν ήταν δικό μου έβριμα. Αυτό το δανείστηκα από διάφορες αγγλοσαξονικές χώρες που είχαν το ίδιο πρόγραμμα. Το βάζανε μέσα στη Βουλή να προκαλέσουν δημόσια συζήτηση και μέσα από τη δημόσια συζήτηση να αρχίζει να γίνεται συνειδητοποίηση, σιγά 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 να οριμάζει και να κόβονται αυτά τα πράγματα. Μόλις έφερε ο Υπουργός Οικονομικών, αποκαταργήθηκε αμέσως. Και δεν έγινε καμία κουβέντα γύρω από αυτά τα θέματα. Τέλος πάντων, αυτό σημαίνει ότι, όπως είπα, και η φορολογική μεταρρύθμιση είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Θα σας πω έτσι μια εμπειρία, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω. Το 1994, που νομίζω ότι εισηγήθηκα στη Βουλή και ψηφίστηκε ο Ιωδίδατο, είναι ένας μεγάλος μεταρρυθμιστικός νόμος, ο οποίος βεβαίως όλοι το θυμούνται επειδή είσαι από τα αντικειμενικά κριτήρια. Μια χαρά είναι τα αντικειμενικά κριτήρια. Τα οποία ένα σκοπό είχαν, την ηθικοποίηση του συστήματος. Αλλά ταυτόχρονα καθιερώσανε με μια σειρά νόμους που ακολουθήσανε και μετά, ξέρω εγώ, το ΣΔΟΕ το οποίο έφτιαξα, τα ελεκτικά κέντρα και μια σειρά άλλα πράγματα, το τάξη το οποίο τότε στην ουσία οικοδομή, το οποίο δεν μεταρρύθμισε το τάξη. Αυτό είναι, η μεταρρύθμιση του τάξη, το ακούω και τώρα, με συγχωρείτε. Το τάξη ήταν ένα εργαλείο για να μπορέσει να κάνει μεταρρύθμιση, και αυτό υπάρχει και να κάνει έτσι. Μεταρρύθμιση είναι άλλο πράγμα, είναι λογική, αλλάζει λογικέ. Και οι μεταρρυθμίσει έχουν το εξή. Σα είπα λίγο τι προποθέσει. Παίρνει μια πρωτοβουλία, δεν μπορεί να τα λύσει όλα τα προβλήματα μεταρρυθμιστικά, μεταρρυθμιστικούς νόμους το πράγμα, αλλά δημιουργείς παιδεία και δυναμικές, ούτως ώστε οι άνθρωποι προς τους οποίους απευθύνεται θα πάρουν τέτοιες πρωτοβουλίες από κάτω, ούτως ώστε αυτή η μεταρρύθμιση να υλοποιηθεί.
δεν είναι μηχανιστικό. Πρέπει να, η ίδια η κοινωνία να μπορέσει να προσαρμοστεί και να αρχίσει να λειτουργεί πάνω σε αυτό το πράγμα. Μου λέγανε τότε για τον Καποδίστρια, και για τον Κάτσο Καποδίστρια, μου λέγανε κλπ. Και τι θα γίνει. Και πώς θα γίνει. Πιστέψτε με, το βουνά θα μείνουν στη θέση του, τα ποτάμια θα είναι, θα ρέουν, λέω κανονικά. Ο ουρανός, ο ήλιος θα βγαίνει από το λιμιτό και θα βγει στη Σαλαμίνα. Θα γίνει όμως ένα πράγμα. Ότι θα δείτε με αυτή τη νέα αντίληψη, δηλαδή με τη νέα αντίληψη, μέσα σε ένα νέο πλαίσιο, θα δείτε πρωτοβουλίες που σήμερα εγώ δεν μπορώ να σας περιγράψω, τις ξέρω, μπορώ να σας τις πω, αλλά και θα με υπερβούν. Θα σας πω μόνο μία. Δεν είναι δυνατόν μέσα στα κατακαιρματισμένα 5.500-800.000 οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα θα γίνει μηχανοργάνωση. Σε κάθε που θα την κάνει στο πράγμα. Και λέει, θα γίνει. Το κοιτάξτε, εγώ πιστεύω σε δύο χρόνια όλοι οι Δήμοι θα είναι μηχανοργανωμένοι. Όλοι οι Δήμοι μηχανοργανώθηκαν μέσα σε ένα χρόνο. Μόνο τους. Σε ένα χρόνο μέσα. Σε ένα χρόνο μέσα. Και όπως δημιουργήσαν και άλλες δυναμικές. Αλλά τι, υπήρχε συστηματική παρακολούθηση, ήταν πρόγραμμα καταρχάς, δεν ήταν νόμος, ο νόμος. Ήταν ένα ολόκληρο πρόγραμμα. Υπήρχε ένα management που ήταν με ομάδα διοίκησης έργου κεντρική από το Υπουργείο Οικονομικών, ήταν από τις νομαρχίες, άλλη ομάδα διοίκησης έργου, ήταν την περιφέρεια κλπ. Και υπήρχε μια συνεχή έτσι, παρακολούθηση, βοήθεια. Τους δώσαμε 4.500 επιστήμονες που χρηματοδοτήθηκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μηχανικοί, οικονομολόγοι για μελέτες. Σε τουριστικούς δήμους, ειδικοί τουριστικοί υπάλληλοι, επιστήμονες κλπ. Για να μπορούν να το κάνουν. Πώς πρέπει να εξοπλίζονται αυτά τα πράγματα, λέω μερικά χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης, η οποία πρέπει να γίνει. Όμως, νομίζω ότι η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση, και οφείλω θέλω να το πω αυτό, στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας, η οποία δεν ήταν μεταρρύθμιση για αναβάθμιση του τομέα της δημόσιας διοίκησης. Νομίζω ότι ήταν ένα δευτερεύον και τριτεύον θέμα αυτό. Ήταν για μια πρώτη προσπάθεια αρχή ηθικοποίησης της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος της χώρας μας. Ήταν η μεταρρύθμιση του νόμου 290 του ΑΕΜΗ του Σάκη Πεπολίου. Με τον νόμο. Νόμος Πεπολίου. Ακούστε όμως, κύριε. Ο κύριος Πεπονής έφυγε λίγους μήνες μετά. Δεν θέλω να πω γιατί. Ο κύριος Πεπονής το 2000 δεν εξελέγει βουλευτή, ένας από τους κορυφαίους πολιτικούς της μεταπολιτευτικής πορείας της χώρας από εκεί εδώ. Μεταπολιτικής δεν θα το πω, αλλά ναι, μετά τη μεταπολίτευση. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε και γνώση, είχε και τον κοινοβουλευτικό ήθος και το πολιτικό, και ήταν η συμβολή του κέρια επιτέλους να σταματήσει το πιάτσικο να είναι ουρές, ολόκληρες. Φτάσα μια φορά όταν πρώτο είχα βγει εγώ, όχι βουλευτής, έγινε υπουργός, πήγα για πρώτη φορά στην Οικουμενίτσα στο πολιτικό κέντρο και τους είπα θα είμαι 10 η ώρα το πρωί Κυριακή και συνάντησα γύρω στα 3.000 με 3.500 άτομα. Είχε κατέβει όλη την πρωτεία ουρά, όχι να με έδει ουρά για να με χειροκροτήσει. Όχι, ήταν με αιτήματα εκεί πέρα έτσι και ήταν όλοι διορισμοί. Αυτό έγινε, θυμάμαι, το 93. Το 93, ναι. Το 93 έφερε το 94 και τον νόμο του ΑΕΜΗ στους Πεπονείς. Δεν βγήκε το 2000, ξέρετε γιατί δεν βγήκε. Διότι τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις, οι εφημερίδες, δεν γεννήκε εγώ σε πολλές περιπτώσεις. Άνθρωποι κυρίως οι οποίοι ήταν από το δικό μου χώρο κατηγορούσαν τον Πεπονή μέσω των διαφόρων διαμεσολαβητών οι οποίοι έχουν μικρόφωνο και βγαίνουν προς τα έξω ότι ο Πεπονής με τον νόμο τον οποίο έκανε του ΑΣΕΠ δεν μπορούν τα παιδιά τα δικά μας να μπουν στο δημόσιο μέσα. Και ο άνθρωπος αυτός δεν βγήκε, δεν θέλω να πω ποιοι βγήκαν, ημών. Είναι γεμάτη η ιστορία της χώρας επάνω σε αυτό το πράγμα. Δύσκολες μεταρρύθμισεις. Και αυτά τα οποία γίνονται και τα οποία πρέπει να λένε οι ξένοι ότι ξέρετε το μεταρρύθμισεις γίνονται στην Ελλάδα, δεν βλέπω καμία μεταρρύθμιση να γίνει στην Ελλάδα. Πείτε μου στις τελευταία χρόνια ποια ήταν η μεταρρύθμιση που έγινε στην Ελλάδα. Και μιλάμε για το κράτος και τελειώνω με αυτό. Ο Βαβαρέσος όταν το ανετέθη μελέτη, ο Κυριάκος,
είχε αφιερώσει το μισό βιβλίο του ότι δεν μπορεί, λέει, να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα εάν δεν μπορέσουν να εφαρμοστούν σύνθετα προγράμματα οικονομικής ανάπτυξης, τα οποία όμως έχουν ως προϋπόθεση την ύπαρξη επαρκών κρατικών μηχανισμών. Και επειδή η Ελλάδα δεν έχει, άρχισε ο άνθρωπος να γράφει τι πρέπει να γίνει, ας πούμε, να αποκτήσει κρατικές υπηρεσίες και αντίστοιχους μηχανισμούς η χώρα, ας πούμε, και το έχει πάρα πολύ αφιερωμένο. Μία πτυχή είναι, αλλά που έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα και ουσιαστικό σαν αφορά το μεσολαβητικό αποτέλεσμα, το είχε ο Στέφανος, ο οποίος το υπεράσπιζε χρόνια. Υπάρχει όμως μια άλλη πτυχή. Και θα κλείσω με αυτό. Και κλείνω, δεν σας κουράσω. Δεν είναι δυνατόν ακόμα η Ελλάδα να έχει αυτή τη μορφή κρατικής οργάνωσης όταν όλες οι χώρες της Ευρώπης, δεν ξέρουμε καμία, ούτε της Αλβανίας, το έχει κάνει εδώ και 5-6 χρόνια, την δομή του κράτους. Δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα να υπάρχουν υπουργεία των 2,5 και των 3.000 ατόμων. Το Υπουργείο Υγείας, όταν πήγα στη Σουηδία, είχε 111 άτομα. Εσείς πώς έχετε, 2.500 και τι κάνουν? Και εγώ είχα ξεκινήσει από Υπουργό Εσωτερικών που ήμουν τότε, να κάνουμε το λεγόμενο, όπως λέγανε, επιτελικό κράτος που θα είχε παραγωγής πολιτικής, όπως λεγόταν έτσι με την αστυνομία της εποχής εκείνης, και ελέγχου. Αυτό επιτελικό κράτος σημαίνει ότι υπάρχει ο Υπουργός και υπάρχουν, και δόξα τω Θεώ η Ελλάδα έχει γεμάτος, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ εξειδικευμένη γνώση με διδακτορικά, με πάνω στο αντικείμενο, όχι διδακτορικά γενικά, πάνω στο αντικείμενο και οργανωμένα με νέα συστήματα ολικής ποιότητος, ομάδες διοίκησης έργου κλπ. Που είχα την τιμή το 1998 να εισηγηθώ. Και ευτυχώς δηλαδή για τη διάφορα προγράμματα πληροφορικής, καποδίστριες, ολυμπιακοί αγώνες κλπ. Σεισμοί κλπ. Γίνανε με βάση αυτές τις ευέλικτες. Δεν μπορεί να γίνει πια να είμαστε στο 2014 και να είναι ο γραμματέας, ο εισηγητής, ο κλιματάρχης, ο υποδιευθυντής, ο διευθυντής. Αυτά είναι τελειωμένα σχήματα που έρχονται από πολύ μακρινό παρελθόν. Τώρα θέλει ευέλικτες μορφές μέσα. Λοιπόν, τα Υπουργεία. Και από εκεί και πέρα θέλει μια τεράστια ενίσχυση, αλλά πολύ εξυγχρονισμό για την ανάπτυξη του εσωτερικού χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης, της καθήλυν και της κατατόπου αποκέντρωσης που πρέπει να πάει. Τελικά, δεν είναι δυνατόν για τη χωρί οποιασδήποτε άδεια, ας πούμε, κλπ. Να πηγαίνει σε υπουργεία. Δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο αυτό. Χωρίδηση, να χορηγούν άδειες στα υπουργεία ή οποιασδήποτε μορφή εξελιστική πράξη. Τίποτα. Πολιτικές και τίποτε άλλο. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε λίγο παρακάτω και δεν θέλω να μπω στα σχήματα τα οποία πρέπει να γίνουν και κυρίως η άποψή μου είναι ότι μέχρι να ολοκληρωθούν μερικά πράγματα, γιατί δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, πρέπει να υπάρχουν bypass, παρακαμπτήριοι δρόμοι, σύγχρονοι όμως, όπως είναι, σας είπα, ομάδες διοίκησης έργου κλπ. Κλπ. Σε όλα, από νέους ανθρώπους, για να σταματήσει αυτό το παραμύθι που είμαι αντίθετος, ότι ξέρετε, αυτά τα μηχανιστικά θα φεύγουν τέσσερις και θα μπαίνουν ένας και όλα αυτά. Θα μπαίνουν τέσσερις, άμα χρειαστεί να φύγουν τέσσερις και να μπούμε τέσσερις. Θα μπουν τέσσερις, αλλά θα είναι τέσσερις οι οποίες θα κάνουν για 60. Διότι εμένα μου είχε περίπτωση 60 άτομα επί 6 μήνες παλεύανε και δεν θέλω να σας πω τον τομέα που ήταν, τα κάνανε και λάθος, έτυχε να απευθυνθούν σε μένα. Εγώ να τους υποδείξω, για δείτε αυτόν τον άνθρωπο εκεί πέρα, ο οποίος δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο, απλώς ξέρει τη δουλειά. Είναι, έχει μάθει έξω, έχει πάρει 3 μεταπτυχιακά, ασχολείται με το αντικείμενο και κάθισε 2 ώρες ένα Σάββατο μεσημέρι και 2 ώρες μία Κυριακή μεσημέρι. Πηγαίνοποίησε κάτι βάση δεδομένων, έφτιαξε ένα μαθηματικό μοντέλο, πήρε τον νόμο δηλαδή και τουκουτουκουτουκουτουκουτουκ και έβγαινε αυτό το αποτέλεσμα που ήταν. 4 ώρες μέσα. Λοιπόν, μπορεί. Θέλω όμως να σας πω κάτι γιατί θέλω να κλείσω αυτό. Μπορεί να ρωτήσω τι θα γίνει στην χώρα μας. Την άποψή μου την έχω πει. Εάν η χώρα και αυτοί που ζουν σε αυτή τη χώρα δεν αντιληφθούμε ότι αυτή η χρονιά του 2014 και του 2015 είναι οι κρίσιμες χρονιές, η χώρα να πάρει αποφάσεις εθνικών διαστάσεων, αν είναι στη θέση να πάρει αποφάσεις εθνικών διαστάσεων, αν μπορεί να ξεπεράσει αυτή την τρέλα του ποπουλισμού που κυριαρχεί, ας πούμε, από άκρο εις άκρο, αν αυτό δεν γίνει,
η χώρα θα χθεί μόνη της, δεν θα μας διώξει κανένας, θα χθεί μόνη της εκτός Ευρώπη. Για δύο λόγους. Πρώτον είναι ο οικονομικός παγετώνας, ο οποίος έχει επιταθήσει, γιατί της χώρας δεν αφήνει τίποτε χλωρό, και σε μια χώρα η οποία, θα σας πω, έχει μια μη οικονομία, μια αποξηραμένη βάση, και κυρίως ακριβώς από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό το καθοδηγό σήμερα την χώρα πνεύμα, ας πούμε, κλπ. Δεν αφήνει, αντιδρά πάρα πολύ σε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του συστήματος. Αυτές είναι αυτά τα δύο βασικά προβλήματα. Μου λένε, καλά, αυτά τώρα γίνονται. Πώς μπορεί να γίνουν, αφού λες εσύ ότι αυτή είναι η κατάσταση και δεν αλλάζει. Κοινωνίες οι οποίες θέλουν να επιβιώσουν μπορούν να τα αλλάξουν όλα. Αλλά μπορούν να τα αλλάξουν σε δύο περιόδους. Ή να τα αλλάξουν τώρα που υπάρχει χρόνος, και εδώ ξέρω το Θεό, εγώ πιστεύω και υπάρχει και διάθεση και βοήθεια από το εξωτερικό. Αν υπάρχουν μήτρες πολιτικής και διοικητικής αποδοχής από εδώ να τα αξιοποιήσουν, αναλαμβάνω πολιτικής και διοικητικής αποδοχής, κυρίως όμως πολιτικής, και ο άλλος είναι να τα κάνουμε όταν η χώρα θα στοκάρει και πάνω στα συντρίμια. Νομίζω ότι το δίλημα σήμερα της ελληνικής κοινωνίας είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, όσοι διαφεντεύουν τον τόπο και όσοι μπορούν να επηρεάσουν σε μια χώρα που δεν έχει δίνει στα τάξη όπως έχει η Ιταλία, την οικονομική ρήτη του Βορρά, την πνευματική ευγέτσια του κέντρου και ο Νότος, σε πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω εκεί, γιατί εκεί θα πάει εξηγηθά από κάτι. Λοιπόν, η χώρα είναι χωρίς ιεραρχίες κλπ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όμως έχει ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται. Και αν ο ορθολογισμός δεν θέλει πολύ να κατακλείσει όπως ο ορθολογισμός, λίγο να επεκτείνει τα όρια του, νομίζω ότι η χώρα μπορεί να σωθεί. Διαφορετικά, θα περιμένουμε πότε θα έρθει η κακιά η ώρα για να πούμε τώρα ξαναρχίζουμε από την αρχή. Αλλά θα έχουμε άλλες δύο γενιές χαμένες και νομίζω ότι αυτό δεν το θέλει κανένας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως το περίμενα, δεν θα έλεγα ότι ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης οι προοπτικές που διάγραψε ο κ. Παπαδόπουλος, αλλά άφησε ένα ίχνος αισιοδοξίας. Αν επεκταθεί, λέει, ο ορθολογισμός. Ας ελπίσουμε ότι θα επεκταθεί ο ορθολογισμός και θα περιμένουμε να στο κάνουμε, όπως είπε, για να ψάξουμε να δούμε τι θα γίνει μετά. Αν και βέβαια αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα και κυρίως οι διαμάχες περί ποιος είναι χριστιανός, ποιος δεν είναι χριστιανός, ποιος πάει στην εκκλησία, ποιος δεν πάει στην εκκλησία, κάθε άλλο έχουν σχέση με αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Νομίζω μπορούν να απαντήσουν οι δύο συνομιλητές εδώ, σου έχεις πάρα πολλές ορισμένες ερωτήσεις και μετά θα σε ευχαριστήσω. Ένα λεπτό μόνο να κάνω διευθέτηση στα μικρόφωνα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα. Κοντογούρης λέγομαι. Το background μου είναι, έχω σπουδάσει οικονομικά και είμαι χρηματιστής και είμαι γόνος οικογένειας που κατασκεύασε τα αυτοκίνητα Ταπόνι. Οπότε έχω πρώτη εμπειρία το τι έγινε στην Ελλάδα μετά το 81. Έχω δύο ερωτήσεις που θα ήθελα να κάνω στους τεχνοκράτες. Πού οφείλεται αυτός ο λαϊκισμός που υπάρχει και στα αριστερά και στα δεξιά, και πάω προς το θέμα του ορθολογισμού που είπατε, στη χώρα ακόμα, και γιατί η χώρα δεν γυρνά σε ένα σχέδιο εθνικής πολιτικής και συνένεσης μεταξύ των συντεχνιών. Πώς το βλέπετε εσείς το θέμα αυτό? Ευχαριστώ. Το ερώτημα ήταν σε τι οφείλεται αυτός ο λαϊκισμός. Ακριβώς, ναι. Η προστασία της συντεχνίας μόνο. Σε εσάς.
Εσείς είστε οι ψηφοφόροι και έχετε επανειλημμένως αποδείξει ότι αγοράζετε λαϊκισμό. Μην σας φαίνεται απλό αυτό. Έτσι είναι. Οι πολιτικοί, οι περισσότεροι πολιτικοί, υπάρχουν και διάφορα ονειροπόλια, αλλά αυτοί είναι πολύ λίγοι. Ψήφους θέλουν. Και έχουν πιστεί ότι τις ψήφους θα τις κερδίσουν, λέγοντάς σας ψέματα, ψέματα, ψέματα. Και εσείς τους ψηφίζετε. Καλά να πάθετε. Αυτό είναι ο λαϊκισμός. Δεν είναι τόσο απλό. Ναι, λέτε ότι είναι απλό. Όχι, δεν είναι τόσο απλό. Γιατί αν πάρω 200 γνωστούς που έχω, ναι. Δεν μπορώ να ψηφίζω με αυτόν τον τρόπο. Δεν ψηφίζω. Πολύ ωραία. Για διαβέσει άλλους 200. Όταν γίνονται τώρα μετρήσεις της κοινή γνώμη και βλέπετε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε πολλοί, είμαστε ανεξάρτητοι. Μόνο σύστημα, μόνη πρόταση είναι αυτή. Έχει το 5,5% του ελληνικού λαού ή ένα 15-12, ούτε ξέρω πόσο Χρυσή Αυγή. Είτε τι είναι αυτοί όλοι. Τι είναι αυτοί που ψήφισαν. Αυτοί λένε κάθε μέρα με τις επιλογές του στον κύριο Καμένο, στον κύριο, όπως τον λένε, Μιχαλογιάκο, στον κύριο Τσίπρα, προχώρα καλά τα λες, αυτά θέλετε. Εσείς είστε, δεν θέλετε να, δεν, με λυπάμαι που το λέω, ακριβώς το λέω έτσι με αρκετή άνεση, γιατί δεν ζητώ να σας ευχαριστήσω. Έτσι είναι. Και μπορεί να σας φαίνεται σας απλοϊκό, δυστυχώς δεν είναι καθόλου απλοϊκό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης κάτι ακόμα, νομίζω ότι ο ρόλος των μεταρρυθμίσεων είναι πιο απλός στην Ελλάδα από ό,τι νομίζουμε. Δηλαδή, η χώρα, όπως είπατε πολύ σωστά, έχει πολύ δυνατά human resources, έχει πολύ καλό προσωπικό, θα έλεγα, για να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Και το δεύτερο, έχει και πολύ καλές, έχει αρκετά καλές υποδομές και έχει επίσης και πολλά assets, δηλαδή έχει πολλά στοιχεία τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο μέλλον και στον τουρισμό και στη βιομηχανία και, και στην αγροτική ανάπτυξη. Το ερώτημα μου δηλαδή είναι, θα υπάρξει ποτέ μια κυβέρνηση μακριά από την πολιτική όπως την ξέρουμε τώρα, πιο τεχνοκρατική, με καινούργια άτομα και πώς θα προκύψει αυτή η νέα τάση? Και δεν αναφέρομαι για τάση του 58 ή του 62, αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Γιατί υπάρχουν πολλά άτομα στη δικιά μου τη γενιά που αναρωτιούνται, διότι εάν κάποιο από τα άτομα αυτά θέλει να μπει στην πολιτική για να βοηθήσει τη χώρα, οι πόρτες είναι φυσικά κλειστές. Ποιος θέλει να απαντήσει? Να μιλήσει. Λοιπόν, τώρα, εάν υπάρχει πιθανότητα και με ποιον τρόπο μπορεί να αναπτυχθούν οι δυνάμεις στην Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση, εντάξει, αυτό δεν μπορεί να σας το πει κανένας. Ποιος θα το πει? Ούτε προφητεία μπορεί να κάνει, ούτε τίποτε. Ούτε προφητεία κάνει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεδομένο πολιτικό σύστημα, πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες εμφορούνται από συγκεκριμένες αντιλήψεις και ένας κόσμος, ο οποίος τουλάχιστον από τις δημοσκοπήσεις οι οποίες υπάρχουν, βλέπουν και αντιλαμβάνονται τα πράγματα με τον τρόπο με τον οποίο τα σηματοδοτούν. Το καινούριο που λέτε να βγει, γιατί το ακούω αυτό το πράγμα. Καταρχάς, όπως έλεγε ο Σαλμονός, έλεγε ότι πιο καινούριο. Το καινούριο, λέει, θα προέρχεται από το παλιό απειλαγμένο τούτο. Λοιπόν, το δεύτερο είναι, ποιες είναι εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες θα γεννήσουν και θα νομιμοποιήσουν τα νέα πρόσωπα, νέες δυνάμεις σε επίπεδο προσώπων, γιατί κάνουν πολύ το λάθος. Τα πρόσωπα πρέπει να είναι προϊόντα κάποιων δυναμικών και αντιλήψεων, κάποιων απρόσωπων καταστάσεων που δημιουργούν και φτιάχνουν νέες δυναμικές. Ποιος θα είναι ο διαφωτισμός, δηλαδή η πνευματική κίνηση που πρέπει να υπάρχει από πίσω για να γεννήσει τα καινούργια πράγματα? Η πολιτική της δεκαετίας του 50 και του 60 ήταν προϊόν, ξέρω εγώ, του εμφυλίου πολέμου, της αντίστασης. Πριν από το 1940 ήταν άτομα τα οποία περάσαν λόγω των καταστάσεων Διαπυρός και Σιβήρου και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν. Έρχεται η μεταπολίτευση, γέννησε ακριβώς μια γενιά που και αυτή ήταν νομιμοποιημένη στον βαθμό που ήταν όλοι και κλπ. Γεννήθηκε.
μετά το 1989-90 ήταν ό,τι υπήρχε από παλιά και ό,τι έβγαζε τηλεόραση. Δεν έβγαινε ούτε μέσα από κοινωνικούς αγώνες, ούτε από πολιτικούς, ούτε από τίποτε. Δηλαδή, και αν προκύπτει κάτι, είναι εντελώς συμπτωματικό και τυχαίο. Δεν υπάρχουν κοινωνικές διεργασίες να το κάνουν. Η κρίση όμως αυτή μπορεί να γεννήσει και πρέπει να γεννήσει. Αλλά νομίζω όμως ότι πριν γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να υπάρξει η συνειδητοποίηση ότι χωρίς εθνική συνεννόηση η χώρα πηγαίνει στα συντρίμια. Λοιπόν, κανένας δεν θα μπορέσει να τη σώσει τη χώρα και απορώ γιατί θέλουν κάποιοι κάτω από τα σπανούσα συνθήκας αυτή τη στιγμή να αναλάβουν και την ευθύνη της διάσωσης. Και βλέπω εγώ κάθε μέρα καταρχάς σήμερα, χτες ανακοινώθηκε ένα κόμμα και ξέρω ότι αύριο θα ανακοινωθεί κι άλλο κόμμα, δεν θέλω τώρα να τα πω, και γεννάει και φίλοι μου και λέει, ξέρω παιδιά, το κάνετε αυτό το πράγμα. Ευρωεκλογές είναι πράγματα που κάνουν. Δηλαδή, οι ευρωεκλογές απλώς δείχνει την αμοιβαδοποίηση, τον κατακαιρματισμό, τους μπαλάγισμα της ελληνικής κοινωνίας, την διάρρηξη κάθε νευρώνων που αν υπήρχαν έχουν καταστραφεί μέσα στο πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της χώρας και όλα αυτά τα πράγματα. Και στην περίοδο του 1950 στις εκλογές ήταν 53 κόμματα που κατεβήκαν στην Ελλάδα, ξέρετε. Και στη Βαϊμάρη ήταν 83 τότε που βγήκαν. Τώρα μπορεί να είναι 30 κόμματα στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει συλλεκτικότητα και συνείδηση πάνω στην οποία στρατεύονται συλλογικές συνειδήσεις στην Ελλάδα προκειμένου να σώσει τη χώρα. Είναι προφανές πως όχι. Και θέλω να πω και σε ένα τελευταίο έτσι ερώτημα. Στο τελευταίο ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι κλπ. Κοιτάξτε, αρέτε. Οι μεταρρυθμίσεις θέλουν βολονταρισμό. Θέλουν βουλησιαρχία. Βουλησιαρχία όμως υπάρχει και βολονταρισμός όταν έχεις ένα στόχο και ένα σκοπό τον οποίο πιστεύεις. Και από εκεί και πέρα κάνεις τις αναγκαίες ενέργειες και μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι αποτέλεσμα, δεν είναι τελεολογία. Είναι μέσο και αυτό που το χρησιμοποιείς προκειμένου να πάρεις ένα σκοπό, ας πούμε κλπ. Και θέλει και θάρρος. Είμαι από το 1994, θα σας το πω, και θέλω λίγο και τη βοήθεια να το ψάξω λίγο αυτό το θέμα. Έγινε το εξής. Δεν ξέρω αν το ξέρω και να διαφωνήσω στη σειρά, δεν νομίζω. Είχα φέρει στο νόμο αυτό το φορολογικό μια διάταξη όπου υποχρέωνα όλες τις ανώνυμες εταιρείες της χώρας οι οποίες είχαν επενδυμένα κεφάλαια σε αστικά ακίνητα πάνω από 60% να κάνουν ονομαστικές μετοχές. Διότι είχα διαπιστώσει, όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι και προηγούμενα, ότι ουδές μέτοχος της Εθνικής Τράπεζας είχε αποθάνει από ιδρύσεως της τραπέζας. Διότι εφόσον ήταν ανώνυμες, τα δίνανε στα παιδιά τους, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, είχαν τα σπίτια τα οποία τα είχαν μέσα σε εταιρείες, ούτε φόρο κληρονομίας, ούτε φόρο μεταβίβασης πληρώνονταν, ούτε τίποτα κλπ. Αυτό είναι μια στρέβλωση. Η οποία υπήρχε και υποχρέωσε. Λοιπόν, τότε που τα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν φάνηκε ποτέ, τι υπόγειο πόλεμο υπέστη και δύο φορές αναγκάστηκα, δεν θα πω λεπτομέρειες, αλλά τότε είναι αλήθεια ότι στήριξε το τότε πρωθυπουργός του Παπαδέλος μου, ο πατέρας. Λοιπόν, δύο φορές είπα, εγώ υποβάλλω παρέτηση, τώρα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και αυτό πέρασε και τελευταία στιγμή πήγανε όλοι στις. Όποιος θα θυμάται ότι ήταν τα και αστεία και στους βιβλιογράφους και τους κρατούσαν μέχρι τα μεσάνυχτα και λοιπά από το πρωί για να κάνουν τις τροποποιήσεις, το καταστατικό τους και όλα αυτά. Αυτό λειτουργήσε. Έμαθα, αδερφές να τον ψάξουν εμείς τον βοηθό, ότι αυτό το πράγμα ξανάλλαξε. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά κάποια στιγμή θα τον ψάξω και αυτό. Για να καταλάβετε ότι τα συστήματα αντιδρούν. Είναι αυτό που είπε ο Στέφανος. Έχουμε καταφέρει μέσα από επιλογές που είναι πολιτικού χαρακτήρα και συναλλαγής. Αυτό γίνεται στην Αργεντινή και μου είπαν δύο χώρες στην Ελλάδα. Μου είπε κάποιος ο οποίος συμμετέχει σε μια τριμελή επιτροπή καθηγητής Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης με τρεις άλλους καθηγητάδες οι οποίοι παρακολουθούν με συμβόλαιο που έχουν με την Αμερικανική κυβέρνηση τις οικονομίες της Αργεντινής, μου είπε, και της Βραζιλίας. Μου λέει η Αργεντινή και η Ελλάδα είναι οι χώρες αυτές λόγω ακριβώς του χαρακτήρα και του τρόπου σκέψης και λειτουργίας της κοινωνίας είναι ο περονισμός, ο λαϊκισμός και ο κομμουνισμός. Εδώ είναι αντίστοιχο, αλλά είναι με τις υπερτυπίες τις ελληνικές οι οποίες έχουν, που δεν μπορούν να αποδεχθούν αυτό που λέμε, είναι
δεν είναι δεπίφορες στο να αποδεχθούν τις μετακρίσεις. Αντίθετα, μου λέει, συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, της Νότιου Αμερικής, πριν να γεννήσει και τώρα της Βενεζουέλας, που δεν ήταν έτσι. Η Βραζιλία, δε, είναι υπόδειγμα χώρας δεκτικών μεταρρυθμίσεων. Περίπου οι μεταρρυθμίσεις του Λούλα ήταν ανεπανάστα, μείνουν στην ιστορία την παγκόσμια, γύρω από αυτό το θέμα. Και λέει, αυτές οι δύο χώρες, φοβούμαστε, λέει, μήπως η Ελλάδα θα ταλανιστεί όπως ταλανίζεται η Αργεντινή για 12ο χρόνο τώρα που είναι αποκλεισμένη από τις διεθνείς αγορές. Αλλά η Ελλάδα βεβαίως έχει το πλεονέκτημα, εφόσον μπορέσει να το διατηρήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από εκεί να κινηθεί. Δύσκολο πράγμα. Και εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις. Άλλος. Αγαπητέ Στέφανε, εγώ συμφωνώ σε όλα αυτά τα οποία είπες. Εκτός ενός. Τα έβαλες με τους ενστόλους. Με τους ενστόλους. Οι ένστολοι υπάρχουν για να υπάρχουν θεσμοί. Αν δεν υπάρχουν θεσμοί, εσύ δεν θα μπορούσε να μιλάς τώρα ελεύθερα. Δεν διαφωνώ καθόλου ότι είναι σημαντική η προσοχή. Λέω, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία των ενστόλων. Βέβαια, έχω μερικά ερωτηματικά, γιατί πρέπει να έχουμε περίπου όσους στρατηγούς εκεί και μερικοί, αλλά αυτό είναι δευτερεύον προκειμένου. Το πρωτεύον είναι ότι οι επιλογές πρέπει να γίνονται από την πολιτεία και όχι να τις επιβάλλονται από τα δικαστήρια σε τέτοια θέματα. Λέει, είναι αδιανόητο αυτό, διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας που έτσι αποφάσισε, στην ίδια του την απόφαση δεν λέει ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Το ίδιο λοιπόν εδώ κατάφεραν οι ένστολοι, κατάφεραν να επιτύχουν αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά δεν ήταν επιλογή της πολιτείας, επαναλαμβάνω. Η πολιτεία με τα δικά της όργανα αποφάσισε όπως μπορεί να κάνει λάθος. Να μην το έπρεπε να το είχε κάνει. Αλλά αυτή η δουλειά ότι καταφέρνουν με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, αυτό που είπε πριν ο Αλέκος για τις μετοχές, δεν είπες, πως μερικοί χωρίς δεν το πολύ καταλάβουμε, κατάφεραν να αλλάξουν το σύστημα υπέρ αυτών. Αυτά είναι τα πράγματα που δεν μου αρέσουν και δεν θα πάψω να τα λέω. Λοιπόν, οι έξωροι, ξαναλέω, έχουν πολλά πράγματα που θα δικαιολογούσαν μια συγκεκριμένη ρύθμιση. Αφού όμως ξεκαθάριζε και εκεί μέσα αυτό το οποίο γίνεται, διότι και εκεί υπάρχει ένα πλήθος των 60 για τη δουλειά που θα μπορούσε να κάνει ένας. Μέσα εκεί. Λοιπόν, όλα αυτά μπορούν να γίνουν από μια πολιτεία που δεν τα εξισώνει όλα. Λοιπόν, αυτή μόνο η λογική ότι έχω ένα ενιαίο σύστημα για όλους είναι από μόνο του πρωτόγονου. Ότι σημαίνει ότι δεν έχω αξιολογήσει ποτέ τίποτα, δεν έχω μετρήσει τίποτα, γιατί θα πρέπει να είναι το ίδιο ο λογαγός με τον τμηματάρχη. Αυτά δεν κάτσε κανείς να τα δει. Μην τα μπερδεύετε. Απλώς εδώ να συμπληρώσω ότι ο φόβος δεν είναι τα 500 εκατομμύρια, διότι αυτό είναι δεδικασμένο για το πουλόβερ. Και τότε θα συζητήσουμε όταν θα γίνει. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το παιδί. Δεν είναι θέμα ενστόλων. Είναι ότι αυτό, επαναλαμβάνω, το πιθανότερο είναι να αποτελέσει την αρχή όλο το πλούτο. Και εκείνο κοκκινικά μισθολόγια και άλλο περιπτώσει κλπ. Και παίρνει θέμα διαχείριση αγορά. Λοιπόν. Πρέπει να σας πω ότι είναι μια πολύ ωραία βραδιά για μένα, γιατί και εγώ εδώ, τώρα, ανήκω και εγώ στην κατηγορία την δική σας, υπό την έννοια ότι πίστεψα και εγώ ότι θα μπορούσα να προσφέρω κάτι σε αυτό το τόπο και απεχώρησα πολύ νωρίτερα από σένα, Στέφανε, από το 1994, όταν έκλεισε το δικό μου το κόμμα, το κόμμα της Μάθουσης, για να.
Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι μήπως πρέπει να πάμε λίγο βαθύτερα για να κατηγορούμεθα και να αλληλοκατηγορούμεθα. Μήπως αυτό έχει να κάνει κατά κάποιο τρόπο και με τον χαρακτήρα των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν τον τόπο και κυρίως με το γεγονός ότι η Ελλάς είναι η τελευταία χώρα η οποία απέκτησε την ελευθερία της από το Οθωμανικό κράτος και άρχισε να μπαίνει στη χωρία κρατών που είχαν ήδη οργανωθεί και που είχαν κοινωνικές δομές, ενώ εμείς ακόμα χρειαζόμαστε τον Κοτσαμπάση για να ζήσουμε. Λοιπόν, να μιλήσουν όλοι, Ανδρέα, και μετά να δώσουμε μια συνδοσκή, έτσι, για να σκεφτεί όλο. Ναι. Παπαπαύλου λέγομαι. Εγώ θέλω να εκφράσω πολύ σύντομα μία ευχή με τη μορφή ερωτήσεως. Είναι γνωστό ότι ο κ. Μάνος και ο κ. Παπαδόπουλος ήταν υπουργοί στις κυβερνήσεις των κομμάτων που ευθύνονται για την σημερινή κατάσταση στη χώρα και ήταν οι δύο υπουργοί που ήταν ανεπιθύμητοι ακριβώς επειδή θέλησαν να κάνουν κάτι διαφορετικό το οποίο τα κόμματα τους δεν ήθελαν. Ήταν, ας πούμε, οι προοδευτικοί μέσα στα λαϊκίστικα κόμματα. Η δική μου ευχή και έμεσα ερώτηση είναι αν υπάρχει πιθανότητα αυτό που ζούμε σήμερα, τους δύο δηλαδή οι οποίοι έχουν ένα δημόσιο λόγο, να έχει και συνέχεια και να αποτελέσουν έτσι ένα παράδειγμα προς τους προοδευτικούς αυτής της κοινωνίας, οι οποίοι πρέπει να συνεργαστούν και να δημιουργηθεί κάποιο αυτό το αντίβαρο προς τους λαϊκιστές, είτε είναι αριστεροί, είτε είναι δεξί που είναι είτε στην κυβέρνηση σήμερα είτε στην αντιπολίτευση. Είναι μία ευχή αλλά και μία ερώτηση. Αν δηλαδή, και γιατί η σύγκρουση είναι μεταξύ συντήρησης, λαϊκισμού και προόδου. Και είναι τα καλύτερα παραδείγματα ενεργών πολιτικών επί πολλά χρόνια στον χώρο της προόδου. Αυτό ήθελα. Είναι άλλο για να το πω. Καλησπέρα σας. Λαζαρίδης λέγουμε, πολιτικός μηχανικός. Κύριε Μάνο, γνωρίζω καλά το νόμο 960 του 79 και τις άλλες διατάξεις για την οικοδομή όπου έχετε επιβάλει την αυτοψία. Δεν ξέρω ποιο ήταν το λάθος, διότι ήταν ωραίοι νόμοι και μάλιστα ο καινούριος νόμος τακτοποίηση αυσαιρέτων έβαλε όλα τα αυτοκίνητα έξω πάλι και τις έβγαλε στο δρόμο. Άρα, έχετε κάνει ωραίους νόμους, δεν εφαρμόστηκαν. Και ήθελα να κάνω μία υπόθεση εργασίας. Αύριο ο κύριος Μάνος είναι ο Πρωθυπουργός. Ποιο νόμο θα κάνατε ώστε ο νόμος αυτός, ο σωστός, κατά την άποψή μου, εξ αρχής, όπως είπαμε εμείς, θα κάνουμε υπόθεση εργασίας, ο νόμος σωστός να μπορέσει να εφαρμοστεί μέχρι τέλος να μην σταματήσει. Και λέγοντας τη δικιά μου άποψη, θα έλεγα, ο Σταυρός μήπως είναι ένα από τα μεγαλύτερα καρκινώματα τα οποία μας ενοχλούν να εκφραστούμε ελεύθερα. Ευχαριστώ. Ήθελα να λέγομαι Κώστας Χριστίδης. Ήθελα να πω το εξής. Ο λαϊκισμός ή υποπουλισμός για τον οποίο μας μιλήσατε, μήπως θα μπορούσε να καταπολεμηθεί και ο τρόπος επιλογής των πολιτικών αντιπροσώπων να βελτιωθεί με ορισμένες θεσμικού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις. Τη μία από αυτές την ανέφερε ήδη ο προλαλής σας κύριος, δηλαδή η κατάρριξη του Σταυρού προτίμησης. Όπως επίσης και η καθιέρωση σταθερής κοινοβουλευτικής και κυβερνητικής θητείας, η καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργών και βουλευτών και ούτω καθεξής. Αυτό ήθελα να θέσω υπόψη.
Θόδωρος Κυλακάκης, είμαι πρόεδρος της δράσης του Τιμήνα, έχω διαδεχθεί τον Στέφανο Μάνο, οπότε είναι και βαρύτερη η ευθύνη. Έχω μια πολύ απλή ερώτηση να κάνω. Όλος αυτός ο λαϊκισμός βασιζόταν και σε μια δημοσιονομική ευχέρεια ή μάλλον μια δανειακή ευχέρεια, τη δυνατότητα να αυξάνει τον δανεισμό. Τώρα έχουμε μπροστά μας μια τριακονταετία όπου αυτή η ευχέρεια δεν θα υπάρχει. Τουλάχιστον 20ετία, ενδεχομένως 30ετία. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν μια μηχανή αλλαγής της ελληνικής κοινωνίας. Είπατε επειδή θάρρος προηγουμένως. Μιλήσατε για θάρρος. Μακρόπρος Νικόλαος. Μιλήσατε για θάρρος. Δόθηκε μια μεγάλη ευκαιρία στο πολιτικό σύστημα με την αίρεση της Τρόικα, την οποία αναγκαστήκαμε, να κάνει μεταρρυθμίσεις. Κόλλησε. Δόθηκε ευκαιρία. Δεν έγιναν οι μεταρρυθμίσεις, ενώ μπορούσαν τουλάχιστον να είχαν προχωρήσει ένα μέρος. Άρα το πολιτικό σύστημα, ενώ μπορούσε να κάνει μερικά πράγματα, δεν τα έκανε. Αυτό πώς εσείς το δικαιολογείτε για το καλό της χώρας και για να σταματήσει να υπάρχει από υπεύθυνους πολιτικούς οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν κάτι και δεν το κάνουν. Λοιπόν, καταρχάς δεν το δικαιολογώ, μπορώ όμως να το ερμηνεύσω. Και η ερμηνεία είναι πάρα πολύ απλή. Πάρα πολύ απλή. Είναι αυτά που είπαμε προηγουμένως, πόσο δύσκολη είναι η κοινωνία αυτή να αποδεχτεί μεταρρυθμίσεις. Αυτό όμως υπάρχει μια συνδυαστική απάντηση από τον κ. Σωτήρη, να το πάμε λίγο πιο βαθιά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το ελληνικό κράτος, η ελληνική κοινωνία, πρώτον, δεν πέρασε από απικία, έτσι. Δεν το λέω ότι ήταν, είμαστε ένα κράτος το οποίο να είμαστε ένα αντικείμενο απικίας, αλλά κάτι τα αφήνανε, πάση περιπτώσει. Δεύτερον, το σπουδαιότερο απ' όλα, είναι ότι δεν πέρασε από καπιταλισμό. Ούτως ώστε να οικοδομηθούν οι λεγόμενες καπιταλιστικές πειθαρχίες εκεί, άλλο πώς μπορούσε ιδεολογικά να μπορούν να εξελίσσονται μέσα από τη σοσιαλδημοκρατία κλπ. Οι απαλύσεις δεν μπαίνουν σε ιδεολογικά θέματα. Εμείς πήγαμε κατευθείαν από τις προκαπιταλιστικές, κατευθείαν πήγαμε στην κοινωνία της κατανάλωσης. Και πολύ σύντομα η Ελλάδα από κοινωνία της ανάγκης έγινε κοινωνία των επιθυμιών. Ακριβώς όλο αυτό το διάστημα δεν χρηματίστηκε από δικό της παραγόμενο πλούτο, αλλά το χρηματοδότησε έτσι, από δάνεια κεφάλαια τα οποία μας οδήγησαν εδώ, μας οδήγησαν κλπ. Και αυτή είναι η βασική ερμηνεία. Δεύτερον, στην Ελλάδα, η Ελλάδα δεν πέρασε από την πειθαρχία της προτεσταντικής αρχικής, κάνω σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ας πούμε κλπ. Έτσι. Ούτε τις καλβινιστικές αντιλήψεις περί φιλοπονίας και φιλεργατικότητας κλπ. Ακόμα και η καθολική Πορτογαλία, όταν φεύγανε από εκεί οι μεγάλοι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι από εκεί, δεν φεύγαν ως Πορτογάλοι. Φεύγαν ως Ευρωπαίοι, είχαν συνείδηση ευρωπαϊκή από τότε, ξέρουμε κλπ. Εμείς βρεθήκαμε σε ένα σταυροδρόμι ανάμεσα και σε μια αντίφαση που μας, ακόμα μας κατατρέχει, ανάμεσα σε Ανατολής και Ανατολή και Δύση. Δύσκολα πράγματα. Γίνανε προσπάθειες. Σε αυτή τη χώρα δεν μπορείτε να ισοπεδώσουμε. Ούτε η χώρα είναι η ίδια από το 1984, δεν το ισοπεδώνουμε μέχρι σήμερα. Και επειδή είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι κατηγορούν τα δύο κόμματα που κυριάρχησαν στο πολιτικό παιχνίδι ότι έχουν την ευθύνη, ναι, έχουν την ευθύνη και έχουμε και την αντικειμενική ευθύνη. Διότι από τη στιγμή που συμμετείχαμε μέσα, δεν είναι υποκειμενική ευθύνη, είναι αντικειμενική. Άλλο κι αν ο Στέφανος και εγώ, πάλι είχα δύο φορές αποκτηγό, Στέφανος. Δεν μας απαλλάσσει αυτό το πράγμα. Όμως με συγχωρείτε πάρα πολύ, η χώρα από το 1974 μέχρι το 1914 δεν είναι ίδια. Έχει αλλάξει. Και έχουν γίνει και πολλά θετικά. Αυτό ποιος τα πιστώνει. Αυτοί οι σύγχρονοι δημόσιοι κατήγοροι, τι κάνανε όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή έτσι. Που οικοδόμουσαν για αυτό το λαϊκισμό. Και δεν υπήρχε αίτημα λαϊκίστικο το οποίο να μην γινόταν σημαία διεκδίκηση, ας πούμε, εν ονόματι του λαού και τον έτσι. Και δεν ήταν εν ονόματι του λαού, ήταν εν ονόματι συντεχνιών που κυριαρχούσαν μέσα σε αυτή την όλη ιστορία. Και τέλος, θα απαντήσω Στέφανο Στάρα, κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι οι νέοι δρόμοι που θα ανοίξουν στην Ελλάδα, αφού κλείσουν και κάποιοι κύκλοι και πέσουν και καταπέσουν κάποιοι μύθοι,
Μπορεί να έχουμε και επώδυνα γεγονότα. Αυτή η χώρα θα προχωρήσει και πολύ σύντομα με άλλους ανθρώπους. Ακούστε το. Το με άλλους ανθρώπους έχει να κάνει με άλλους ανθρώπους που κουβαλάνε άλλα μυαλά. Αν είναι να συνεχίσει με αυτά τα μυαλά, μπορεί να συνεχίσει και με τύπους σαν και εμάς, ας πούμε, ή σαν αυτούς που βρίσκει την εξουσία και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά το έργο για να μπορέσει να υπάρχει αναστροφή στη χώρα, δεν φαντάζετε πόσο βαρύ είναι και δεν είναι θέμα ούτε ευχών, ούτε αισιοδοξιών. Εμένα με λένε, δεν είναι ότι είμαι ένας απεσιόδοξος, θα το πω σχετικά. Θέλω να απαντήσω και σας. Μα, τι μας λέτε τώρα, ότι εσείς αισιόδοξος και εγώ απολύδαμε και τους απεσιόδοξους. Τι σημαίνει αισιοδοξία όλα αυτά τα χρόνια που βαυκαλιζόμασταν ότι είχαμε, εγώ δεν βαυκαλίστηκα ποτέ, 4,5 και 5% ανάπτυξη. Μα δεν ήταν ανάπτυξη. Ήταν μεγέθυνση ήταν. Πολύ μεγάλη διαφορά, την οποία δεν τη χρηματοδοτούσε η εθνική παραγωγική δραστηριότητα παρά το εύκολο χρήμα δανεισμού, ιδιαίτερα μετά το 1998, όταν μπήκαμε στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών, που δανειζόμασταν με 2 και με 2,5% επιτόκια οι τράπεζες και το δημόσιο και κατακλείστηκε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ας πούμε, κλπ. Ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Υπήρχαν όμως άλλα πράγματα. Προϋποθέσεις ανάπτυξη υπήρχαν, όπως σας είπα, υποδομές και όλα αυτά τα πράγματα. Τα οποία αν δεν ενισχύουν την παραγωγική βάση της χώρας, ακριβώς επειδή επιλέγει το χρηματοδοτούμενο έξω χρηματοδοτικό μοντέλο, μετά την απομηχανοποίηση της χώρας έγινε και η πλήρης αποβιοτεχνοποίηση της χώρας και ολόκληρα παραγωγικά πεδία της χώρας χάνονται και θα καθούν. Εκεί το μελλοντικό πρόβλημα της χώρας και αυτός είναι ο παγετώνας. Όπως κατέπεσε η αγορά κινήτων, τώρα αυτοκινήτων, η μεταποίηση στην Ελλάδα, συνεχώς καταπίπτουν. Παιδεία, τα οποία δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν, δεν μπούμε σε σύνθετα πράγματα μέσα. Λοιπόν, και όλα αυτά επαναλαμβάνω, αν δεν περάσουν στο πεδίο της αυτογνωσίας, για να αρχίσει το πεδίο της εθνικής συνεννόησης, ούτως ώστε βασίμως οι άλλοι να μας διασφαλίσουν για τα επόμενα 10 τουλάχιστον χρόνια σημαντικές κεφαλιακές ροές, για να μπορέσουμε να επανεκκινήσουμε την οικονομία για να δημιουργήσουμε νέα παραγωγικά περιβάλλοντα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Θα μπορέσετε να κάνουμε τη συζήτηση και θα έχει ενδιαφέρον πώς μπορεί να ανασυγκροθεί η χώρα, αλλά στα συντρίμια. Τα είπε όλα ο κ. Παπαδόπουλος, τι να σας πω εγώ πέρα συμπληρωματικά. Θα ήθελα όμως να πάρω μια τοποθέτηση σε αυτό που είπε ο κ. Στρατήγης. Δεν μπορώ να σας πω ότι με ενθουσιάζει η σκέψη ότι αυτά που μας συμβαίνουν οφείλονται στο γεγονός ότι ζήσαμε μέχρι πριν από 200 χρόνια κάτω από Οθωμανική κυριαρχία. Εγώ αισθάνομαι ατομικά υπεύθυνος για αυτά που κάνω. Όταν κάνω κάτι δεν θεωρώ ότι ορίζομαι σε αυτά που κάνω από το γεγονός ότι πριν από 200 χρόνια ήμασταν κάτω από Οθωμανική κυριαρχία. Έτσι νομίζω πρέπει ο καθένας μας να το δέξει, ότι είναι ενεργούμε ο καθένας όπως νομίζουμε. Αυτό άλλωστε είναι και το σύστημά μας. Πηγαίνουμε και ψηφίζουμε ελεύθερα. Δεν μας πιέζει κανείς να ρίξουμε το χέρι μας υπέρ του κυρίου Καμένου ή του κυρίου Τσίπρα. Και δεν μας υποχρέωσε κανείς να μην ψηφίσουμε τον Μάνο ή τώρα τον Σκυλακάκη στη δράση. Είστε ελεύθεροι να το κάνετε. Δεν μπορώ λοιπόν να πω ότι δεν θα το κάνετε επειδή κάποιο υπάρχει κάτι μαγικό πίσω σας που σας πρόφουν να ψηφίζετε Οθωμανικά. Δεν θέλω να το δεχτώ. Και έχει μεγάλη σημασία να έχετε την αυτοπεποίθηση να κάνετε πάντοτε αυτό που νιώθετε σωστό. Ο καθένας από εμάς μόνος του, όχι διότι το κάνει ο άλλος. Έχω προσέξει πολλές φορές ότι αποφασίζουμε τι θα κάνουμε αφού πρώτα δούμε τι κάνουν οι άλλοι. Λάθος είναι αυτό. Λάθος. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που νιώθει ότι είναι σωστό. Και αυτή είναι η μόνη υπεύθυνη συμπεριφορά.
Ερώτησε ένας κύριος για ένα νόμο τον 960, του οποίου συμπτωματικά θυμάμαι, έχουν μερικές διαλύσεις όπου λειτουργεί. Είναι ένας νόμος του 79 που υποχρέωνε τις νέες κατασκευές να έχουν χώρους στάθμευσης και να έχουν περισσότερους χώρους στάθμευσης ανάλογα με τη χρήση. Αυτός ήταν ένας νόμος εναντίον τότε ξεσηκώθηκαν οι πάντες. Με πρώτο και καλύτερο το τεχνικό επενδυτήριο, το περιβόητο σε εισαγωγικά σύμβουλο του κράτους και γρήγορα, πολύ γρήγορα, αμέσως αφού έφυγαν, άρχισε το ξεδόμιασμα. Έτσι λειτουργεί τα συστήματα στην Ελλάδα. Απάντηση στο ερώτημα τι μπορούσε να γίνει εάν το είχα κάνει στην αρχή της θητείας μου και αυτό μπορεί να το γενικεύσει κανείς και ο Πρωθυπουργός είχε τη σοφία να με κρατήσει στο ίδιο πόστο για αρκετό διάστημα ώστε να καθιερωθεί, υπήρχαν αυξημένες πιθανότητες να συνεχίσει να λειτουργεί. Πριν όμως τότε, το 80, όταν ανέλαβε ο Γιώργος Ράλης, μου είπε κατά λέξη, κύριε Μάνο, η Νέα Δημοκρατία δεν σας αντέχει άλλο στο ΠΕΧΟΔΕ. Γιατί είχα φέρει αυτόν τον νόμο και διαφόρους άλλους. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Γιατί δεν με ανέχει η Νέα Δημοκρατία, ξανάρχομαι σε εσάς, διότι εσείς με τις τάσεις σας, οι πολίτες δηλαδή, υποδείξατε ότι φύγανε να φύγει αυτός, να έρθει κανένας που να μας βολεύει. Αυτό είναι. Τώρα, ένα τελευταίο θέμα. Τι μπορεί να κάνετε από εδώ και μπρος εσείς, γιατί εγώ τουλάχιστον, όπως είπα, έχω προσευθεί. Η δική μου πρόταση είναι να ψηφίσετε τη δράση. Ψηφίσετε, δεν το λέω ασκευόμενος. Είναι σήμερα το μόνο κόμμα το οποίο μιλά ευθέως για την ανάγκη να περιορίσουμε το κράτος και την φορολογία, η οποία είναι προϋπόθεση για να συντηρείται αυτό το κράτος. Είπε ο κύριος Σκυλακάκης πριν, μήπως τυχόν αυτό το γεγονός ότι δεν μπορούμε να δανειστούμε να αποδειχθεί χρήσιμο. Θα αποδειχθεί, νομίζω, αν μείνουμε στην δόση του ευρώ. Διότι αν μείνουμε, και όπως σας είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, μην το θεωρείτε αυτονόητο ότι θα μείνουμε. Έτσι. Διότι μπορεί αυτοί οι κύριοι, προκειμένου να αισθανθούν αυτό το κορσέ που επιβάλλει η παρουσία ενός στο ευρώ, να αποφασίσουν να κάνουν κάποια παλαβομάδα. Παραδείγματος χάρη, καλή ώρα πάτε, λέγαμε πριν για την Αργεντινή. Η Αργεντινή είχε ένα κανόνα το δολάριο, το απολάκτησε και είναι 12 χρόνια που ταλαιπωρείται. Πόσο 12 δεν είναι. Λοιπόν, όλα μπορούν να τα κάνουν. Δική μας επιλογή θα είναι. Δική μας, του καθενός μας, χωριστά, την ώρα που θα πάμε να ψηφίσουμε. Αρχίστε από εκεί. Μπορώ να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη σύντομη διευκίνηση. Όταν μιλάμε για τον τρόπο, εννοώ ότι ο απλός άνθρωπος στις χώρες αυτές χρειαζόταν μεσάζοντα για να μιλήσει με το κακό όμως είναι ότι ξεχνάμε ότι πριν από τους Οθωμανούς είχαμε 150 χρόνια τους Φράγκους και δεν μας αφήσαν τίποτα δει. Τους Φράγκους. Αυτό δεν μας άφησε τίποτα γιατί. Μήπως τυχόν οι Οθωμανοί μας τέριαζαν περισσότερο σε σχέση με αυτά που υπήρχαν προηγουμένως. Το βιβλίο του Τάκη του Γεννηματά, νομίζω είναι εδώ κάπου, που λέει Ελλάς, Δύση, Ανατολή, τα εξηγεί αυτά. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ. Να σας πω την άλλη, την ερχόμενη Πέμπτη έχουμε τον καθηγητή οικονομικών του Ισπανδίου, τον κύριο Μελά και τον κύριο Καμαβόλια, τον διεθνή οικονομικό αναλυτή, με θέμα κράτος και τράπεζες. Ο γόρδιος δεσμός της διεθνής οικονομίας. Ευχαριστούμε πολύ τους ομιλητές μας. Γεια σας.